Είναι Σάββατο, είναι 28 Απριλίου. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, Γιώργο. Εσύ. Εδώ είμαστε. Χαλάει ο καιρός, στον λέει. Στον πυρετό των εκλογών και στον πυρετό της Ελλάδας των πολιτικών. Άστους να λένε τα ψέματά τους, άστους να τάζουν. Άστους να λένε, να τάζουν ταγούς, λαγούς με πετραχίλια. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Απίστευτα ψέματα. Τι θα κάνουν μετά τις εκλογές? Τι θα πούνε στον κόσμο που έρχονται τα χαράτσια και έρχονται οι αυξήσεις φόρων και έρχονται όλα αυτά τα οποία είναι απίστευτα, τάζουν αριστερά και δεξιά. Αυξήσεις μισθών, δεν θα πειράξουμε τόνο, δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο. Όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα. Θα δείτε τι κρύβεται πίσω από τα χρυσά λόγια, ψεύτικα λόγια της προεκλογικής περίοδου. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα, να ξέρετε τι έρχεται και τι σας περιμένει. Να ξέρετε ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί και κάποιος άλλος έλεγε λεφτά υπάρχουν, αλλά τελικά είδατε τι ακριβώς συνέβη. Δεν το λες αυτό, Γιώργο, γιατί και τώρα παρατηρώ από τις ομιλίες των αρχηγών, ναι, ότι από τα πολλά τους λόγια, τόσες υποσχέσεις και τόσα θα, όλα αυτά τα θα για να υλοποιηθούν, για να γίνουν πράξη και για να δει ο κόσμος την τσέπη του γεμάτη, πρέπει και τώρα να υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς, ακούμε από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, πολλά θα. Έτσι. Είναι έμεσα σαν να μας λένε για ακόμη μια φορά, κατάμουτρα, ότι λεφτά υπάρχουν. Όμως λεφτά δεν υπάρχουν και το βλέπουν οι άνεργοι, οι άνθρωποι που είναι στα συσίτια και έχουν αυξηθεί κατά 80%, οι μητέρες που τους κόβονται τα επιδόματα, οι συνταξιούχοι που τους κόβονται η σύνταξη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά τα θα είναι ψέματα. 9 φορές κόψανε τη σύνταξη του κόσμου και βέβαια έχω να σας πω το εξής, γιατί αυτά είναι πραγματικά στοιχεία τα οποία βιώνουμε όλοι. Έχουμε την έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι μόνο το 2011 έχασε ο Έλληνας το 25,3%. 25,3%. Και έχουμε και τον Στίγκλιτς, τον μεγαλύτερο, τον πλέον σημαντικό οικονομολόγο που υπάρχει, ο οποίος λέει τι? Αυτό είναι. Ότι είναι συνταγή θανάτου αυτά τα οποία έγιναν στην Ελλάδα. Συνταγή θανάτου, ο Στίγκλιτς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Λόγια, 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 παχιά λόγια, δεν ξέρω αν ο Νάσο Αθανασίου ξανά είχε δει τόσο παχιά λόγια σε προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, Νάσο. Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Και έκανες τον καλύτερο πρόλογο, νομίζω. Τον υπογράφω απολύτως. Μόνο που όταν κατά τις προεκλογικές περιόδους λένε ψέματα οι υποψήφοι βουλευτές, ναι, ευθύνονται κατά το ίμιση. Το άλλο μισό μερίδιο ευθύνης ανήκει στους δημοσιογράφους. Είμαι υπερβολικός? Καθόλου υπερβολικός, και αυτά θα τα λέμε εδώ, να δεις πόσα ραβασάκια σου έχω για μετά τις εκλογές. Μειώσεις μισθών συντάξεων, 22 Μαΐου, κράτα το, 22 Μαΐου, Νάσο Αθανασίου. Μάχημος δημοσιογράφος στην πρώτη γραμμή, 22 Μαΐου έρχεται η πρώτη μείωση συντάξεων. Ακολουθούν τα ραβασάκια της εφορίας. Ανέφερε στον κύριο Στίγκλιτς. Αυτός ποιος είναι? Είναι εγκάθετος του κυρίου Τσίπρα, είναι εγκάθετος της κυρίας Παπαρίγα. Συνταγή θανάτου αποκαλεί τη λιτότητα. Γιατί ποτέ καμιά κρίση δεν ξεπεράστηκε με τη λιτότητα. Άλλο η διαφθορά, άλλο το κλέψιμο. Αυτό είναι έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, πρέπει να καταπολεμηθεί. Αλλά με λιτότητα δεν ξεπερνιούνται οι κρίσεις. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας ότι εμπλέκεται στην ελληνική προεκλογική εκστρατεία. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο συνταξιούχος θα σώσει την Ελλάδα. Μα ο συνταξιούχος δούλεψε. Την έκτισε την Ελλάδα, Νάσο μου. 9 φορές μείωσαν τη σύνταξή του. Έτσι. Από αυτόν. Είναι άδεια τα ταμεία ή μήπως από κάποιους άλλους? Τρεις αριθμούς θα σου δώσω, μόνο τρεις. 72 φορές αυξήσανε τους φόρους. 72 φορές. Έβαλαν 9 έκτακτες εισφορές, 9 φορές κόψανε τις συντάξεις, 6 φορές μειώσανε τους μισθούς. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον ΟΣΑ που μειώθηκαν οι μισθοί 25,9% και ακολούθησε η Κορέα με 6,3. Κι όμως ο προκαθήμενος του ΟΣΑ, ξέρεις τι εδήλωσε μόλις πριν από 4 ημέρες? Τι είπε? Ότι οι μισθοί στην Ελλάδα πρέπει να περικοπούν περισσότερο. Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος. Είναι απίστευτα όλα αυτά. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σήμερα. Και θέλω μαζί να πάμε καρέ-καρέ όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Έχουμε ένα Σαμαρά χθες το βράδυ για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Και έλα Μάγδα να δούμε καρέ-καρέ όλη την εξέλιξη, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφού καλέσουμε και τους φίλους τηλεθεατές βεβαίως τα δικά τους τα μηνύματα που έχουν πολύ σημασία για εμάς, γιατί τα δικά σας ερωτήματα και η δική σας άποψη είναι αυτή που θέλουμε να παρουσιάσουμε στον αέρα. Ενώστε λοιπόν τη δική σας φωνή με τη δική μας, με τη φωνή της εκπομπής. 2-10-48-00-170 και 171. 72-71-72-73 και 74. Όλοι δικοί μας είναι αριθμοί. Του ομίλου είναι. 2-10-48-00-170-174. Και έχουμε και το email μας, το καλημέρα@papakisky.gr. Και βεβαίως στο Facebook, με πάρα πολλά παιδιά τα λέμε εδώ, Γιώργο, και έχεις πάρα πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, κυρίως το βασικό το ερώτημα, ποια είναι η αλήθεια και τι κρύβονται, τι κρύβουν τα λόγια των πολιτικών. Λοιπόν, αυτά είναι τα λόγια των πολιτικών. Αυξήθηκαν ακόμα πιο φτωχοί οι δυτικοί Θεσσαλονίκη. 8.500 αυξήθηκαν, φοβερό. Συνάνθρωποι μας ζουν από τα συσίτια στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια η Ελλάδα έχει 2,5 εκατομμύρια φτωχούς, έχει 1.100.000 ανέργους, έχει αρκετές χιλιάδες νέων στο εξωτερικό. Και 430.000 παιδιά, μικρά παιδιά, ανήλικα, πιτσιρίκια, τα οποία ζουν στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι, Γιώργο, όλα αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο και δεν έχουν πάρει ούτε το κολάτσιο, ούτε το πρωινό από το σπίτι τους. Κρατήστε, από 22 Μαΐου μειωμένες συντάξεις, έκοψαν 180 ευρώ από τους απόστρατους. Αυτά που ακούσαμε προχθές στο Ζάπιο, ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μισθοί των συνταξιούχων, αξιωματικών κλπ. Ήδη μειώθηκαν. Θυμήθηκε τα σώματα. Θυμήθηκε τα σώματα ο κύριος Σαμαράς. Ακριβώς. 9 στους 10 δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Εκεί μας έφεραν τα μεγάλα λόγια, τα παχιά τα λόγια, τα ψεύτικα. Και βέβαια, εμείς λέμε στους πολιτικούς, πείτε την αλήθεια. Και να ξέρετε κάτι άλλο. Σήμερα, όσοι έρθουν εδώ, θα είναι μια κουβέντα σκληρή, Νάσο Αθανασίου, θα είναι μια κουβέντα αρκούντος δημοσιογραφική, θα είναι μια κουβέντα η οποία θα απαντά στα μεγάλα ερωτήματα. Ρωτώ λοιπόν εσένα, που θεωρείσαι από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους. Έχουμε τις πιο υψηλές ασφαλιστικές εισφορές στην Ευρώπη. Έχουμε τις υψηλότερες τιμές στην αγορά. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση μισθών. Έχουμε τους περισσότερους φόρους. Έχουμε τις πιο πολλές έκτακτες εισφορές. Έχουμε τα περισσότερα συσίτια. Έχουμε τους περισσότερους ανέργους. Αυτή είναι η Ελλάδα, Νάσο. Και ποιο το αποτέλεσμα με αυτή τη συνταγή? Ναι. Να πηγαίνουμε όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Και το ερώτημα το μεγάλο, έτσι, το θέτω με πολύ ψυχραιμία και χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης. Είναι, θα ψηφίσει κανείς αυτούς που τον έφεραν σε τούτη την καταστροφή? Τεράστιο. Δηλαδή αυτοί που τον οδήγησαν στην κρίση, αυτοί μπορούν να τον βγάλουν και από την κρίση? Και κοντολογείς, το διατυπώνω και πολύ χοντρά κάποια στιγμή, για λόγους αφήνειας, όχι σκληρότητας. Θα ψηφίσουν τον βιαστή τους? Καμιά φορά αναπτύσσεται ένα τέτοιο συνέστημα. Η ψυχολογία το αποδεικνύει, μεταξύ βιαστή και βιαζόμενου. Αλλά είναι απλό το ερώτημα. Θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές το βιαστή τους? Έχουν πιστεί ότι αυτοί, τα δύο μεγάλα κόμματα, μπορεί να τον βγάλουν από την κρίση, μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία? Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα αυτό, δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο Νάσος ο Αθανασίου. Τυπώνονται 50 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, Μάγδα, 50 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, Γιώργο. 800 τόνοι χαρτί, κυρίες και κύριοι. Ορίστε. Αλλά και κάτι άλλο έχω να σου πω. 800 τόνοι για να μιλήσουμε και γιατί για δεν έβγαζε. Είναι 32 τα κόμματα. Τι τώρα θα αρχίσω να λέω. Τα παιδιά έχουν στα σχολεία βιβλία. Ξέρεις τι μου είπε μια καθηγήτρια χθες? Τα έχουν παίξει τα φωτοτυπικά μηχανήματα στα σχολεία. Γιατί βγάλε φωτοτυπία, βγάλε φωτοτυπία. Καταστραφήκαν για τα φωτοτυπικά. Θέλεις λοιπόν να σου πω κάτι επιπλέον σε αυτό το ρεπορτάζ σε σχέση με τα ψηφοδέλτια? Καθυστέρησε και φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών να στείλει χαρτί στα καταστήματα που έχουν τα φωτοτυπικά, στα τυπογραφεία, για να το πω και απλά. Και τώρα τρέχουν την τελευταία στιγμή, Γιώργο, για να εκτυπώσουν 50 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που είναι για όλους τους συνδυασμούς. Όμως το σημαντικό είναι το ότι δεν έχουν πληρώσει καν τις οφειλές των προηγούμενων ετών. Ακριβώς. Μπορεί να το καταλάβεις, δηλαδή είναι απίστευτο. Τα κόμματα χρωστούν ακόμη στους εργαζόμενους αυτούς τους ανθρώπους που σπεύσαν να τρέξουν να βγάλουν τα ψηφοδέλτια. Και τώρα ξέρεις, θα κάνουν. Τους είπαν, αν θέλετε να πάρετε, κυρία, τα ψηφοδέλτια, πρώτα θα μας πληρώσετε και μετά θα σας τα δώσουμε. Με τους εδωτεροδημότες θυμάσαι κάποτε τι γινότανε? Με τα πούλμαν, τα αεροπλάνα, τα βαπόρια και το καθεξής. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Αυτές ήταν οι χρυσές εποχές. Φίλες και φίλοι,
22 του Μαΐου, 22 Μαΐου, έρχεται η πρώτη, η διπλή μείωση των συντάξεων σε κύριες και επικουρικές. Και έρχονται και τα ραβασάκια της εφορίας, 58% ο φόρος παραπάνω λόγω της μείωσης του αφορολογίτου. Θέλω να πάω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, 5 λεπτά πριν από τις 7, είναι Σάββατο σήμερα, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, πριν από τις εκλογές, μια χάρη ζητάω για αυτή την πατρίδα. Όχι άλλα ψέματα, κύριοι πολιτικοί. Και απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι λένε δίνω, πάρτε, κάντε, δείξτε χίλια δυο πράγματα. Και αυτό το λέω γιατί, τα ερωτήματα θα είναι σκληρά, ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, δεν μπορεί να πληρώνει. Είναι μια πολύ κρίσιμη ώρα, τουλάχιστον σεβαστείτε τον άνεργο. Εσείς τον στείλατε στην ανεργία. Σεβαστείτε τον συνταξιούχο. Εσείς τον στείλατε στα 400 ευρώ και στα 300. Σεβαστείτε τον νέο που παίρνει τη βαλίτσα και φεύγει για το εξωτερικό. Σεβαστείτε την οικογένεια. Σεβαστείτε τη μάνα που πάει κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν. Σεβαστείτε τον πολίτη. Αυτό και μόνο αυτό. Πάμε στον καιρό. Πάμε βεβαίως στον καιρό. Να δούμε τον καιρό. Ο οποίος δεν θα είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, ημέρα Σάββατο, όμως αύριο χαλά, θα είναι λίγο καλύτερο. Όπως παρατηρείτε και στο χάρτη, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε σήμερα συννεφιά, βροχή, νεφώσεις κατά τόπους, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και από το βράδυ και μετά, Γιώργο, θα πάμε είναι λίγο να πούμε καλύτερο. Τον καιρό. Πάμε να τον πούμε αναλυτικά τον καιρό. Δώστε τον εδώ. 2-10-48-00-170-174. Πάμε να δούμε την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, με τον σημερινό καιρό. Έχουμε κατά τόπους βροχές σε αρκετές περιοχές. 4-5 υποφόρ στο Ιόνιο. Βλέπετε ότι έχουμε ένα βοριαδάκι στο Ιόνιο. 7 υποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Ο Αϊστράτης δεν έχει βαπόρι. Τα ακούτε, μωρέ πολιτική? Ο Αϊστράτης δεν έχει βαπόρι. Έχει μία φορά την εβδομάδα βαπόρι ο Αϊστράτης. Και μία φορά την εβδομάδα έχει η Κύμολος. Που είναι με πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάμε παρακάτω. 4-5 υποφόρους στο κεντρικό Αιγαίο νωρίς και μετά 6. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε 22 βαθμούς στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι, λέει, βγάζουν ξανά το Πυριραίς. Κάθε φορά που έχουμε προεκλογική περίοδο, οι Τούρκοι βγάζουν το Πυριραίς, το ένα άλλο βαπόρι που έχουν εκεί για τα πετρέλαια. Και βέβαια, εμάς μας τα αλλάξανε εδώ το πετρέλαιο, πάντως οι δικοί μας, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Έχουμε λοιπόν 22 βαθμούς στο Αιγαίο, έχουμε 23 βαθμούς στην Πελοπόννησο, 21 στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, 23 στην Θράκη και την Μακεδονία, όπου θα έχουμε βροχές. Έτσι έχουν τα πράγματα 2 λεπτά πριν από τις 7. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Θα σας πούμε ποια ραβασάκια έρχονται αμέσως μετά τις εκλογές. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα ραβασάκια, φίλες και φίλοι. Άλλωστε ο Γιώργος Ρωμανιάς και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό έχει πάρα πολλά να μας πει. Και όλες τις αλλαγές που έχουν σχέση ακριβώς και με τους άντρες αλλά και με τις γυναίκες, γιατί εδώ τα ερωτήματά σας είναι πάρα πολλά. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι, Γιώργο, από όλα αυτά τα γράμματα που μας έχουν στείλει και από τη Γάβδο, από Νευροκόπη, από Καστελόριζο, από περιοχές που οι άνθρωποι εκεί περνούν πραγματικά δύσκολα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό μου είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Μου λέγανε στο Καστελόριζο χθες στο τηλέφωνο, μην πλησιάσει πολιτικός. Όχι ότι θα πλησίαζε. Ανεπιθύμητοι όλοι οι πολιτικοί. Αλλά μην τολμήσουν και πλησιάσουν. Ακριβώς. Διότι θυμόμαστε τα θα της προηγούμενης φοράς των εκλογών και τώρα να κάνουν τι, να ακριβώς τους πούν τι όλοι αυτοί. Πάμε και στον Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μωραϊτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αθιά. Τι μου κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά είστε? Καλά είμαι, δυστυχώς δεν είμαι προνομιούχος να είμαι κοντά σας. Είμαι μα λίγο... τι λέτε, κύριε Μωραϊτάκη, εδώ είστε, τι δεν εδώ... υπάρχουν. Ακούστε, κύριε Μωραϊτάκη, η προνομιούχος θέση της προεκλογικής περίοδου είναι ο λόγος. Και υπηθώ. Ασφαλώς, έχετε απόλυτα δίκιο. Ακριβώς. Και συγχαρητήρια, και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε ακριβώς αυτή την πειθό και να πούμε την αλήθεια. Εσείς που ξέρετε οικονομικά, δεν είπατε στο Σαμαρά που θα βρεις τα λεφτά για να κάνεις όλες αυτές τις παροχές? Κοιτάξτε, εγώ μίλησα με τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Του εξέθεσα τις προτάσεις μου, τις ιδέες μου, τις ενέταξε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε τώρα σε μια κατάσταση να πιστεύω ότι όλα αυτά που έλεγα τόσα χρόνια, μάλιστα, θα υλοποιηθούν. Ξέρετε πολύ καλά ότι προσπαθούσα να επισημάνω τα προβλήματα στους αδρανούντες υπουργούς όλων των κομμάτων. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Έδινα λύσεις και αυτές τις λύσεις ήρθε τώρα επιτέλους η ευκαιρία να τις ψηφίσει, μάλιστα, ο λαός και να προχωρήσουμε σε μια αισιόδοξη κατάσταση. Λοιπόν,
Λοιπόν, θα πάμε στο διατάφτα, κύριε Μωρετάκη, γιατί είσαι άνθρωπος της πράξης. Έρχεται ο Τέρενς Κουίκ, έρχεται ο Γιώργης ο Ρωμανιάς, έρχεται όλος ο κόσμος, έρχεται ο σκιώδης υπουργός οικονομικών του Σαββαρά. Ένα πράγμα σας υπόσχομαι, ότι θα υποθούν αλήθειες, όχι όλη άλλη φτώχεια στον κόσμο. Όχι άλλο, όχι, μέχρι εδώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Είναι Σάββατο, είναι 28 Απριλίου. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τα γεγονότα, να δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα, αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, τι ακριβώς έγινε σε όλη την Ελλάδα. Θα σας πω το εξής. Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο πρώτος με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στη δημοσιογραφία. Ο δεύτερος με κράτησε από το χέρι στο στούντιο και μου λέει: τώρα θα βγούμε να κάνουμε ειδήσεις. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάντως ήσουν πάντοτε ένα πραγματικά σκυλί της δουλειάς. Ο άλλος είναι ο Νάσος Αθανασίου. Χρόνια μαζί σας. Είναι εδώ ο Νάσος. Καλημέρα. Και προσέξτε τώρα. Ο Γιώργος λέει έτσι με κομψό τρόπο ότι έχουμε κάποια ηλικία, Τέρενς. Γιώργο, μόνο από τη φαλάκρα φαίνεται. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Από το μυαλό φαίνεται. Διότι και οι δυο σας έχετε πάρει θέση δίπλα στον πολίτη. Δείχνετε τη μεγάλη σας ευαισθησία. Άκουσε, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε στα σοβαρά. Έλα. Ότι ο Νάσος και η αφεντιά μου ήμασταν από εκείνους που πάντα χτυπάγανε πόρτες. Ότι ποτέ δεν πήραμε δαχτυλίδι και διορισμούς. Και ξέρει ο Νάσος πολύ καλά το πώς ξεκίνησε ως φοιτητής σκληρά εργαζόμενος στη δημοσιογραφία. Επιτρέψτε μου να πω το ίδιο και εγώ. Συνεπώς, εδώ μπορούμε να μιλάμε για κάποιους οι οποίοι έχουν πολλά χιλιόμετρα μεροκάματα. Και εγώ λοιπόν είμαι μέσα σε δύο μεγαθύρια της δημοσιογραφίας. Το λέω, το υπογραμμίζω και το φωνάζω. Με τον Τέρενς και με τον Άσο, πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα. Ελάτε, ποια είναι η δουλειά μας. Να δούμε πρωτοσέλιδα, να δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Γιώργος Ρωμανιάς. Έλα, Τέρενς. Καλώς ήλθατε, κύριε Ρωμανιά. Τον κύριο Ρωμανιά. Εδώ είναι. Συνέχεια μαζί μας. Ο Γιώργος Ρωμανιάς, σε λίγο ο σκιώδης υπουργός οικονομικών του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Βρούτσης, θα είναι εδώ. Αλλά πάμε στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε εφημερίδες όπως κλασικά. Όλα αυτά τα χρόνια, Τέρενς και Νάσο, κάναμε στη δουλειά μας. Μαζί μας είναι και ένας πολύ καλός φίλος, ο κύριος Μωραϊτάκης, που ξέρει οικονομικά. Πάμε σε πρωτοσέλιδα, κύριε Μωραϊτάκη, και μετά ξεκινάμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, η Καθημερινή. Πρώτο θέμα σήμερα, και σιγά σιγά θα έχουμε τα τηλεφωνήματα του κόσμου, γιατί μετά τις εκλογές έχουμε μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων 22 Μαΐου. Σημειώστε την ημερομηνία που δεν τις κόψανε προεκλογικά, Τέρενς και Νάσο. Α, γιατί χάλασε το σύστημα. Μπούρδες. Ναι, αλλά το σύστημα δούλεψε. Όχι, μπούρδες, όχι αυτό που λες. Αυτό που κάνανε δηλαδή. Α, ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, τα διλήμματα των εκλογών. Τι προτάσουν ο Σαμαράς Βενιζέλος στη τελική ευθεία προς τις κάλπες. Υποβάθμιση της Ισπανίας και εκτείναξη της ανεργίας. Διεργασίες στην Ευρώπη. Πρώτο θέμα. Και τουρκικές έρευνες σε Καστελόριζο και Ρόδο. Είναι τα πρώτα θέματα τα οποία έχει Καθημερινή σήμερα. Το δίλημα των εκλογών. Και ο κόσμος ρωτάει, θα μου κόψουν κι άλλο. Μάγδα. Και όχι Τέρας, μόνο, Γιώργο. Νάσο, κύριε Μωραϊτάκη, κύριε Ρωμανιά. Οι περισσότεροι, Γιώργο, εμένα εδώ μου λένε ότι μιλούν, Μάγδα μου λέει, για μειώσεις, για μετά τις εκλογές, αλλά εμείς τις μειώσεις έχουμε ήδη ζήσει στο πετσί μας. Και αρκετοί μου στέλνετε για τα μηνύματά σας σε σχέση με τη ΔΕΗ. Μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, Τέρενς, άκουσε. Μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ 935 ευρώ, Γιώργο, και παίρνω 655 ευρώ μισθό. Τέρες. Θέλω να μου πείτε τι μπορώ να κάνω. Και εισπράττω, λέει, το ότι δεν με σέβεται κανένας πολιτικός. Ακριβώς. Τέρενς, κρατάς το Στίγκλιτς. Έτσι. Νομπελίστας οικονομικών. Ναι, να υπενθυμίσω ότι ήταν και για κάποιο καιρό και σύμβολος του Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι. Τι λέει,
η λιτότητα οθεί την Ευρώπη να, στην αυτοκτονία. Αργός θάνατος. Όλοι παραδέχονται. Έτσι. Μα όλοι. Και το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή. Εγώ 19 μήνες αντιμνημονιακά δημοσιογράφος στο Κόντρα. Έλεγαμε ότι αυτές οι συνταγές δεν μπορούν να πετύχουν σε καμία περίπτωση. Οι πολιτικοί όμως γιατί δεν τα βλέπουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε ότι αν δεν κάνουμε αυτό θα φτωχεύσουμε. Ναι. Μα ήδη είμαστε φτωχευμένοι με μια οικογένεια η οποία έχει σακατευτεί από μισθούς, με αυτοκτονημένους, με ανέργους. Κάτσε, δεν είναι εύκολη ιστορία, Γιώργο. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Κόλπα λίγο πριν από τις κάλπες. Απότομη στροφή κάνει ο Σαμαράς για τη σκληρή δεξιά ψήφο. Επιμένει ο Τσίπρας σε αριστική κυβέρνηση με τον Καμένο. Για να έχω τον Άστορα Αθανασίου και τον Τέρενς Κουίκ, παιδιά. Τι είναι αυτή η ιστορία. Αυτό το προβοκατόρικο πρέπει να τελειώνει μια και καλή. Αυτό το προβοκατόρικο πρέπει να τελειώνει μια και καλή, Γιώργο. Δηλαδή. Και το εννοώ. Διότι έχουμε επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια συνεργασίας και λέμε ότι εμείς έχουμε το δικό μας το κυβερνητικό πρόγραμμα. Είναι εδώ πέρα αποθηκευμένο, αναρτημένο στο ανεξάρτητα.gr και λέμε ότι όποιος θέλει μετά τις εκλογές, αν παραστεί ανάγκη, να έρθει να συνυπογράψει τις δικές μας, την εθνική μας αντιπρόταση και από εκεί παραπορευόμαστε. Δεν προκύπτει από πουθενά, παρά μόνο από τα επικοινωνιακά κανάλια της αντιπολίτευσης, γιατί μάλλον στην ουσία είναι λίγο διαφορετικά. Αντιπολίτευση αξιωματική, εμείς έχουμε αναγορευτεί. Εμάς μας έχουν αναγορεύσει. Λοιπόν, από τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, συνέχεια μπαίνει αυτό το ζήτημα. Το ξεκαθαρίζουμε και στη Λεωφόρο Συγκρού προς το Ωνάσιο, γιατί για να μην πάθει κανένα καρδιακό, αλλά και προς την Χαριλάου Τρικούπη που είναι τώρα στην Ιπποκράτους. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σταματήστε να σπεκουλάρετε και μην βάζετε άλλο τα δημοσιογραφικά σας παπαγαλάκια να μεταχείζονται αυτή την ιστορία. Τελεία και παύλα για μας. Νάσο. Γιώργο, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρουν περισσότερο τα πεζοδρόμια της Συγκρού και της Ιπποκράτους παρά το εσωτερικό των κτηρίων της. Καλύτερα να απευθύνεται κανένα στα πεζοδρόμια της Συγκρού παρά στους ηθήνοντες που διαβιούν σε κάποια πολυτελή γραφεία της Συγκρού ή στην Ιπποκράτους μαζί με σάουνα. Θέλω να πω το εξής. Μεταφέρουμε τη συζήτηση προεκλογικά από τα ουσιαστικά στα δευτερεύοντα. Και αυτό είναι μία μέθοδο. Συμφωνώ. Αυτό είναι μία μέθοδο. Ναι. Μόνος είπες ότι στις 22 Μαΐου μειώνονται πάλι οι συντάξεις. Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα συζητήσουμε αν υπάρχουν προτάσεις. Αυτό το περίφημα λεφτά υπάρχουν. Θα συζητήσουμε αν αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο, είτε υπό τον κύριο Καραμαλή, είτε υπό τον κύριο Παπανδρέου, είτε έστω ως υπουργό, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο, έχουν ιδέες. Να σου πω μια ιδέα. Παρακαλώ. Που ενδιαφέρει τον κόσμο και είναι και στο πνεύμα αυτό του απλού πολίτη, τον οποίο πολύ σωστά θέλεις και επιτυγχάνεις να εκπροσωπήσεις. Γιατί δεν κουρεύουν το ιδιωτικό χρέος? Σωστό. Αυτό είναι τόσο φοβερό. Το έχει πει και ο Τέρες πολλές φορές. Ανακεφαλαιώνουν τις τράπεζες. Είναι μια ευκαιρία να κουρέψουν το χρέος. Θα πει κανένας, θα καταστραφούν οι τράπεζες. Δεν θα καταστραφούν οι τράπεζες. Αντιθέτως, θα τονωθούν με αυτό. Όταν κουρεύεις τα στεγαστικά, τα δάνεια από τις κάρτες, πάει στην κατανάλωση. Θα πάμε αμέσως. Είδηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Θα πάμε στα δάνεια, θα πάμε στο μισθό, θα πάμε στο φόρο. Κύριε Ρωμανιά, έχετε κάτι να μας πείτε? 120 ευρώ πήγαν οι επικουρικές. Κοίταξε, τα λέμε τόσο καιρό. Ναι. Ήδη φτάνει η ώρα της αλήθειας. Η μελέτη η οποία έγινε μόλις προημερών για τα επικουρικά ταμεία και σε σχέση με το καινούργιο, το μεγάλο επικουρικό που ιδρύθηκε ήδη, το ΕΤΕΑ όπως το ονομάσουν, μας δείχνει η μελέτη ότι ήδη από το 2013 το μεγάλο επικουρικό, στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των επικουρικών που υπάρχουν σήμερα, αυτό θα έχει το 2013 ένα δισεκατομμύριο ευρώ έλλειμμα. Που σημαίνει? Η μελέτη λέει ότι για να κρατηθεί θα πρέπει έστω για λίγα χρόνια οι επικουρικές συντάξεις, πρόσεξε, όλες οι επικουρικές συντάξεις όλων των ταμείων, όλων των επικουρικών, να πέσουν στα 120 ευρώ. Και πάλι δεν σώζεται το σύστημα. Ένα λεπτό, είναι σοβαρό. Και πάλι, κύριε Ρωμανιά, είναι πολύ σοβαρό. Πρόσεξε. Είναι αποκάλυψη του κυρίου Ρωμανιά. Και 120 ευρώ και πάλι, η επικουρική. Μα πρόσεξε, δεν τελείωσε το πρόβλημα. Ναι. Και πάλι αυτό θα κρατήσει περίπου 4 χρόνια. Ορίστε. Μετά τα 4 χρόνια θα διαλυθεί, θα καταργηθεί ολοσχερώς η επικουρική ασφάλιση. Κύριε... Αυτές είναι, είναι οι προβλέψεις. Γιώργο, ποιο ειδικό θέλεις? Γιώργο, κοίταξε να δεις. Άκουσε να δεις. Ο κύριος Ρωμανιάς είχε έρθει, θυμάμαι, Νοέμβριο μήνα του 2010 και μας είχε πει τότε στο Κόντρα πράγματα
που το τότε πολιτικό σύστημα κόφευε, δεν ήθελε να το ακούσει. Και μετά από ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, επαληθεύτηκε. Αλλά όμως, είχαμε πει για κάτι άλλο τότε με τον κύριο Ρωμανιά, και εγώ επιμένω τουλάχιστον και ως εκπρόσωπος ενός κινήματος σε αυτή την άποψη. Ότι δεν μπορεί να μείνουν ατιμόρυτοι εκείνοι, οι οποίοι πήγαν και βάλανε. Και κυρίως του ΙΚΑ, που πήγαν και βάλανε χέρι στο επικουρικό, για να μπορούν να δώσουν τις κύριες συντάξεις, λέγοντας ότι θα τα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω και κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα αποδώσουν λογαριασμό, Γιώργο, αυτή. Μάλιστα, μάλιστα. Σαφής. Πάμε στις εφημερίδες γρήγορα, φίλες και φίλοι, για να έχουμε τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Μωραϊτάκη. Μπαράζ παράνομων προαγωγών Πασόκων στο δημόσιο. Τέτοια ώρα, βρε παιδιά. Οικονομικά θέματα περιλάμβανε η ατζέντα. Τριάρι πήρανε πολλοί υπουργοί. Τρία. Από τρία μέχρι οχτώ. Κανείς δεν πήρε 9 και 10. Ενθουσιασμός των Σεραίων για τον Αντώνη Σαμαρά. Στις φυλακές Κορυδαλού η σύζυγος του Άκη. 368 μηνιάτικο ο άνεργος. 293 ευρώ ο μισθωτός για τετράωρη εργασία. Σου λέει καλύτερα να είμαι άνεργος, εδώ που με κατάντησαν λοιπόν, καλύτερα να είμαι άνεργος και να παίρνω τα 360 όσα είναι αυτά, παρά να δουλεύω. Αντιπαραγωγική διαδικασία. Έτσι, είναι απίστευτο πράγμα. Λοιπόν. Αλλά εδώ που φτάσανε, Τέρενς, διότι αυτός ο άνεργος που βλέπεις εδώ με τα 293, Γιώργο, να πάμε λίγο στον τίτλο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Βλέπει λοιπόν αυτός με τα 293, Γιώργο, τις αυξήσεις, ας πούμε, στα ειστήρια. Και σου λέει, δεν συμφέρει καν να πηγαίνει. Α, έρχονται αυξήσεις στα ειστήρια μετά τις εκλογές. Και εννιάδημα κυοφορεί Μεξικανή. Ε, η άλλη είδηση που έχει ο αδέσμευτος του Δημήτρη Ρίζου. Λοιπόν, φυγομαγία μέχρι τέλους από Σαμαρά. Γράφει το Έθνος, δεν θα γίνει το... Τώρα τις τελευταίες μέρες διαπιστώνω, και αν θέλει ο Νάσος μπορεί να μου το επιβεβαιώσει, διαπιστώνω πλέον ότι αρχίζει να υπάρχει μία επίφαση σύγκρουσης μεταξύ των συγκυβερνούντων στο πολυκατάστημα Παπαδήμου. Είναι σημαντική η παρατήρησή σου. Θα πάω στον κύριο Μωραϊτάκη που τον έχω αδικήσει. Με έχετε αδικήσει. Και σας πάω εδώ, περιμένετε αμέσως, Κύριε Μωραϊτάκη, ακόμα δεν γίνατε βουλευτής και γίνατε πολιτικός. 30 σημεία SOS στις φορολογικές δηλώσεις, τα μυστικά και οι παγίδες διαδικασία της υποβολής. Τεράστιο το θέμα αυτό, πολύ μεγάλο. Η ΔΕΗ άφησε χωρίς νερό 3.000 αγρότες. Γιατί, βρε παιδιά, το είχαμε κάνει... Το είχαμε πει πρώτη το θέμα. Μπράβο. Εδώ. Βγάλαμε τους αγρότες και από τη Φλόρινα και μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σοβαρό πρόβλημα και πρέπει οπωσδήποτε να σκύψουν και να δείξουν τον κοινωνικό Γιώργο, τους χαρακτήρα. Το άλλο διάβασε για την Ισπανία. Αμέσως. Αγκαλιά με τον Γιώργο ο Βενιζέλος. Πρώτο θέμα, όπως βλέπετε εδώ. Για το θέμα της Ισπανίας έχουμε ειδική αναφορά. Η Ισπανία στο αδιέξοδο του Δούνου του. Οι Ισπανοί βλέπουν τώρα θα πάθουν τα ίδια με αυτά που έπαθε η Ελλάδα. Και βέβαια. Ορίστε, εκεί κυβερνά ένας ενδιαφέρον Ισπανός Σαμαράς. Οπισθοδρομική κομμανία, καρφί. Βλέπετε εδώ. Έχει φωτογραφία τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρωτοσέλιδο, πολύ λοιπόν, έξυπνο και με διάθεση χιούμορ. Έτσι. Χιούμορ, εν πάση περιπτώσει. Πρώτη σελίδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Στην κάλπη πανίσχυρο ΚΚΕ και τιμοπόλεμος λαός να αντιπεθεθεί. Με καμένο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει το άρθρο. Να σου πω, έχουν λυσάξει. Τους ευχαριστούμε θερμά. Μας έχουν αναγάγει πλέον τους πρωταγωνιστές. Μας προσφέρουν κάθε μέρα διαφήμιση. Αλλά αυτή η διαφήμιση δυστυχώς για εκείνους θα τους έλθει ουρανός φοντίλη την ημέρα των εκλογών. Πάμε τώρα όλοι μαζί. Πραγματικά τους ευχαριστώ όλους. Ακριβώς. Έχουμε σε λίγο τα νέα της Θεσσαλονίκης, αλλά θέλω να πάω στον κύριο Μωραϊτάκη. Γιώργο. Ο οποίος ξέρει οικονομικά, το ξέρει, τον έχει φιλοξενήσει πολλές φορές. Κύριε Μωραϊτάκη, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. 22 Μαΐου θα μειωθούν οι κύριες και επικουρικές. Έρχονται τα ραβασάκια της εφορίας, το ξέρετε πολύ καλά, που δείχνουν τι, αυξημένο φόρο. Έχουμε 1.100.000 ανέργους και πάμε για 1,5 εκατομμύριο. Έχουμε 1.200 προβλήματα. Πώς θα λυθούν όλα αυτά, τι σας έχει πει ο Σαμαράς, διότι ακούω πολλά αριστερά και δεξιά. Λένε πολλοί, πού θα βρει τα λεφτά. Ναι. Λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι είμαι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το γράψετε και το πρόβλημα το δικό μου είναι ότι έχει δεν ξέρουν... Έχει γραφτεί πολλές φορές. Όχι, δεν ξέρουν οι πολίτες Μωραϊτάκη. Αυτή τη λεπτομέρεια. Δυο φορές γκρίνια. Ελάτε, πάμε. Το ένα είναι κύριε αυτό. Μωραϊτάκη, γράφει από κάτω τον τίτλο σας κάθε φορά που πάμε μιλάτε. Πάμε να μην χάνουμε χρόνο. Ελάτε, κύριε Μωραϊτάκη. Πολύ, για να μην χάνουμε χρόνο. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι καλό είναι να συζητάμε για το παρελθόν, καλό όμως είναι να συζητήσουμε για το μέλλον, για λύσεις. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι όπως ξέρει ο κύριος Ρωμανιάς πάρα πολύ καλά και τον χαιρετίζω, έχουν γίνει εγκλήματα από το πολιτικό σύστημα εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Ο κύριος Κουίκ, τον οποίον εκτιμώ και πράγματι με έχει φιλοξενήσει πολλές φορές, δεν είναι σε ένα κόμμα που είναι από παρθενογέννηση.
τα δώρα τα οποία έγιναν με ψήφο πολιτικών, όπως είναι και ο κύριος Καμένος και όλοι οι βουλευτές, είναι γνωστά. Όταν εδόθησαν οι υποχρεώσεις των τραπεζών σε βάρος του ΙΚΑ, μόνο ο κύριος Εύερτ έφερε αντιρρήσεις. Όλοι οι άλλοι το ψήφισαν. Τα δώρα προς ισχυρούς εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, το πρόβλημά σας είναι με ψήφο 16 ετών του κυρίου Καμένου έχει γίνει. Ο κύριος Ρωμανιάς μπορεί να το βεβαιώσει. Έχουν κάνει εγκλήματα. Έχουν βάλει ρωσοπόντιους που δεν είχαν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις. Το έχει πει ο κύριος Κοϊκ αυτό και ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Ρωμανιάς. Αν έχει πει, τότε πάρα πολύ καλά έχει κάνει. Ναι, το έχουν αλλά πει, δεν αλλά είναι όμως από παρθενογέννηση, γιατί άκουσα τον κύριο Κουίκ, ναι, τον οποίον ιδιαίτερα τιμώ και εκτιμώ, να λέει ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Τι διαφορετική συνέχεια είναι? Απλώς γιατί είμαστε οι μόνοι που δεν προσκυνήσαμε, κύριε Μωραϊτάκη. Πηγαίνετε λοιπόν μαζί με εκείνους οι οποίοι έχουν συμβάλει με το οικονομικό τους πρόγραμμα να αυτοκτονεί πατέρας στο Σύνταγμα με το περίστροφο στο χέρι. Πηγαίνετε λοιπόν να στηρίξετε εκείνους οι οποίοι έχουν χωρίσει εθνική κυριαρχία. Πηγαίνετε να υποστηρίξετε εκείνους οι οποίοι έχουν φέρει την ησυχία στην Ελλάδα, κύριε Μωραϊτάκη. Θα σα πω κάτι. Το πρόβλημά μου, κύριε Μωραϊτάκη, δεν είναι με ποιον είσαστε. Σα διαβεβαίω. Το πρόβλημά μου είναι να γίνετε. Το πρόβλημά μου δεν είναι με ποιον είσαστε. Ωραία, έχετε το κάθε δικαίωμα. Σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν πολλές φωνές. Σας διαβεβαιώ. Γιατί με διακόπτετε? Θα μπορούσατε να μιλήσετε μετά. Ελάτε, όχι, λέω κύριε Μωραϊτάκη. Λέω κύριε Μωραϊτάκη. Τις διακόπτες. Λέω. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Και εσείς μια χαρά είστε, κύριε Μωραϊτάκη. Μια χαρά είστε. Ελάτε. Λέω, μα όχι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο το πολιτικό κύριε Μωραϊτάκη, ο Κουίκ Κολοτούμπες δεν έχει κάνει στη ζωή του. Κύριε Μωραϊτάκη, οι Κολοτούμπες και τα Κομανέτσι ανήκουν στις ασκήσεις άλλων. Κύριε Μωραϊτάκη, εσείς τώρα με τόσα χρόνια στην τηλεόραση, ελάτε. Λέτε λοιπόν ότι ο Σαμαράς... Καταρχήν δεν υπάρχει κανένα κόμμα από τους εδώ παριστάμενους, με εξαίρεση το ΧΟΥΓΟΕ, που δεν έχει συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Έτσι, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος είχε συμμετάσχει. Έχετε δίκιο, και στο Κολοκοτρώνη μέσα ήτανε. Μα τώρα είναι αυτά, με λέτε εσείς να μην πάμε στο παρελθόν και ξαφνικά τώρα μαθαίνετε τι λοιπόν γινότανε. Λέτε, κύριε Μωραϊτάκη, ο Σαμαράς έχει πρόγραμμα, μπορεί να κόψει δαπάνες άλλες και να ενισχύσει χαμηλούς συνταξιούχους και να κρατήσει τους μισθούς. Αυτό λέτε. Το πρόγραμμα του κυρίου Σαμαρά και το δικό μου είναι... Είναι διαφορετικά. Όχι, έχει ενσωματωθεί, δικό μου, είπατε. Έχει ενσωματωθεί το πρόγραμμα. Οι σκέψεις του κυρίου Μωραϊτάκη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Κουίκ, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι έχω εγώ πρωτοποριακές δημιουργικές λύσεις, τις οποίες έχω καταθέσει και έχει αποδεχθεί ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο λόγος που εγώ είμαι υποψήφιος δεν είναι γιατί θέλω να γίνω πολιτικός, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε γιατί θέλω να γίνω. Θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου. Άρα λοιπόν λέτε εσείς. Και ακούω τις ανοησίες και τις γενικότητες των πολιτικών εδώ και πολλά χρόνια. Να σας πάω στο διατάφτα. Μισό. Μαζί με το Ράχεμπα και με το Φούστερ. Είναι καλά να συγκυβερνάτε. Ο οποίος είχε επισημάνει τα προβλήματα και είχα προτείνει λύσεις. Εγώ τώρα και ρωτώ. Υπάρχουν στο site μου όλα αυτά γραμμένα. Ωραία. Εγώ ρωτώ. 22 Μαΐου που θα μειωθούν οι επικουρικές και οι κύριες συντάξεις. 12% οι συντάξεις πάνω από τα 1.300 ευρώ. Και θα μειωθούν και οι επικουρικές μέχρι και 20%, κύριε Ρωμανιά. Είναι έτσι, δεν είναι? Αυτό έχει νομοθετηθεί ήδη. Μπράβο. Αυτό μπορεί να το σταματήσει ο Σαμαράς? Σταματιέται αυτό? Ασφαλώς μπορούν να σταματήσουν τα πάντα, κύριε Κουίκ. Εάν συζητήσουμε για τις λύσεις. Δεν διευθύνω εγώ, κύριε. Σε αυτή η διευθύνω. Απαντάει και σε εσάς, κύριε Κουίκ. Δεν ρώτησα εγώ, δεν έκανα εγώ αυτό το ερώτημα. Να κάνουμε συζήτηση σοβαρή. Εγώ δεν θέλω να διαπληκτίζομαι με ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ. Θέλω να προτείνουμε λύσεις και ενδεχομένως να λοιπόν κάτι καλύτερο να προτείνουμε. Άρα δεν λοιπόν μπορεί λέτε να γίνει αυτό πράγμα. Άρα λοιπόν λέτε, κύριε Μωραϊτάκη, γιατί δεν θέλω να κερδίσω τις εντυπώσεις, θέλω να προσφέρω λύσεις. Εάν δεν ξέρατε οικονομικά, δεν θα σας έθετα αυτό το ερώτημα. Λέτε λοιπόν ότι 23 Μαΐου, 22 και 23 Μαΐου το ξέρουν οι πάντες πλέον. Διότι ήταν να μειωθούν 23 Απριλίου, έλα, κύριε Κουίκ, Γιώργο, και κύριε Αθανασίου, κύριε Μωραϊτάκη, κύριε Ρωμανιά, αλλά χάλασε το μηχάνημα ως εκδάματος. Γιώργο, με συγχωρείς, να πούμε το εξής, εδώ επειδή μας ακούει ο κόσμος. Έχει νομοθετηθεί ότι οι μειώσεις θα ισχύσουν από την 1η του Γενάρη του 2012. Μάλιστα. Απλώς είχε λεχθεί ότι θα αρχίσει η παρακράτηση
Γιατί δεν προλαβαίνανε να κάνω την 1η του Μάη. Αυτό μπορεί να το σταματήσει κανείς. Μπορεί ο Σαμαράς, μπορεί ο Βενιζέλος, μπορεί κάποιος άλλος. Το μόνο που κάνανε, είπανε ότι η παρακράτηση δεν θα αρχίσει την 1η του Μάη, θα αρχίσει μετά. Λοιπόν, μετά τις εκλογές. Αυτό όμως είναι υποκρισία για τον κόσμο. Εμένα ο κόσμος εδώ ξέρει τι μου λέει ο Γιώργος στα μηνύματά του. Και δες το να δεις. Μας προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Ορίστε εδώ, ο Γιώργος. Πάμε στην κάρτα 659. Μα είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό? Είναι ηλίθιος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δεν βλέπει, μα το δεν ίδιο ζει, κάνανε, αφού το την ίδιο περιμένει τη μείωση. Και για τις φορολογικές αν δηλώσεις. Είχαν τα κότσια να κάνανε τις μειώσεις πριν τις εκλογές. Για να πήγαινε ο άλλος να ψηφίσει με ψυχή και μυαλό και γνώσεις πάμε αυτά που ζει. Στην σύμφωνα κάρτα 659, γιατί ο Νάσος και ο Τέρενς θα μου βάλουν κακό βαθμό. Πρέπει να έχω στοιχεία. Λοιπόν, 22 Μαΐου έρχονται οι μειώσεις των κύριων συντάξεων. 23 Μαΐου έρχονται οι μειώσεις των επικουρικών. 24 Μαΐου έρχεται ο φόρος των εκαθαριστικών συν 58%. 25 Μαΐου έρχεται το χαράτσι της ΔΕΗ και ο κεφαλικός φόρος. 26 Μαΐου έρχεται ο φόρος επιτιδεύματος για όλους τους επαγγελματίες. Και 27 Μαΐου έρχεται ο διπλός φόρος ακίνητης περιουσίας, ακινήτων και ΕΤΑΚ. Κάνω λάθος, κύριε Μωραϊτάκη? Είναι δρομολογημένα όλα αυτά? Κύριε Αυτιά, δεν νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ για ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Το όπως σας είπα το αντίθετο, έχω κάνει προτάσεις, έχω προσφέρει λύσεις. Να σας πω τι πρέπει να γίνει, γιατί μπορεί να λέμε οτιδήποτε. Αν αυτά έχουν ψηφιστεί, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί ποιοι τα ψήφισαν, κύριε Μωραϊτάκη? Ποιοι τα ψήφισαν, κύριε Μωραϊτάκη, αυτά? Πάλι με διακόπτει ο κύριος Σκουή. Όχι, όχι, αν έχουν ψηφιστεί, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες. Ποιοι τα ψήφισαν? Τα ψήφισαν οι δύο συγκυβερνούντες στο πολυκατάστημα Παπαδήμου. Τα ψήφισε η Βουλή, κύριε Κουίκ. Όχι, με συγχωρείτε, στη Βουλή δεν είναι. Καταρχήν, εγώ. Δεν είναι ούτε ο φίλος μου ο Λύρας από την Κάλυμνο που θέλει να του φτιάξουν επιτέλους την Ιχθιόσκαλα, ούτε είναι ο περιπτεράς της γειτονιάς μας ο σκληρά εργαζόμενος. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοτελές. Υπάρχει ένα σύνθετο πρόβλημα. Ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο μας οδήγησε η ανικανότητα του πολιτικού συστήματος. Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Άρα λοιπόν λέτε εσείς. Και εγώ χάρηκα. Ένα λεπτό, κύριε Μωραϊτάκη. Χάρηκα όταν μου είπατε. Το χάρηκα, το καμάρωσα, όταν μου είπατε ότι μπορεί αυτό το πράγμα, εάν κόψουμε απ' αλλού δαπάνες, θα μην γίνει. Κοιτάξτε, υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να έχουν μία χρονική κατεύθυνση και υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Γιώργο, μου επιτρέπεις, λοιπόν, είναι κύριο. Ναι, Νάσο, αμέσως. Εξαρτάται τι ρόλο θα μπορέσω να έχω για να βοηθήσω. Σωστό. Χρειάζεται όμως να γίνουν δύο μεγάλες κατηγορίες ενεργειών. Η μία κατηγορία είναι να αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου μέσω της ανάπτυξης. Με ποιο τρόπο? Έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Με ποιο τρόπο θα αυξηθούν τα έσοδα? Και η άλλη λύση είναι να περικοπούν οι δαπάνες. Θα σας πω και για τα δύο. Λοιπόν, να μας τα πείτε μετά αυτά τα δύο κέρια σημεία. Και θα σας παρακαλέσω να σταθούμε σε αυτά τα δύο σημεία. Ασφαλώς. Κάτι θέλει να πει ο Νάσος. Ναι. Εκεί πρέπει να δώσουμε λύσεις, να συζητήσουμε. Μπορεί να υπάρξει κάποια ακόμα περαιτέρω βελτίωση. Θα το δούμε αυτό. Γιώργο, θα το δούμε. Έλα, να βοηθήσουμε θέλουμε. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου. Το αντιλαμβάνομαι. Νάσος. Δείξε πάλι την κάρτα. Με αυτή την φοροκαταιγίδα. Την κάρτα με τη φοροκαταιγίδα. Όλοι την έχουν. Όλες οι εφημερίδες και οι πάντες. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ας πούμε ότι ο κόσμος και είναι πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού θέλει να τα πληρώσει αυτά. Θέλει να είναι εντάξει με το δημόσιο. Να μην, την τελευταία δεκάρα να καταβάλει αυτούς τους λογαριασμούς. Γιατί δεν τον βοηθάνε τον κόσμο? Να γιατί μιλάω για κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Όταν λέμε έχουμε προτάσεις, πρέπει να τις λέμε αυτές τις προτάσεις και να μπορούν έχω να. Έχω προτάσεις και στο κούρεμα για τον κύριο Αθανασίου και θα τον χαροποιήσει λοιπόν, αυτό που θα ακούσει. Μα βεβαίως και θα με χαροποιήσει. Ασφαλώς, μα εδώ λοιπόν, θέλω να βοηθήσω εγώ. Πρέπει να χωράνε σε μία φράση. Λέμε παραδείγματος χάρη κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Όταν κουρέψεις το ιδιωτικό χρέος, αυτοί που είναι πρόθυμοι και είναι σχεδόν όλοι πρόθυμοι θα τα πληρώσουν αυτά. Σωστό αυτό, θα βοηθήσει το γιατί σύστημα. Γιατί δεν έχει μάλιστα γίνει αυτό μέχρι τώρα? Σωστό, σωστή είναι, παρατήρηση. Είναι μεγάλο το ερώτημα. Και λέει ο κύριος Μωραϊτάκης, πολύ ορθά Νάσο, ότι μπορεί να γίνει κούρεμα. Μάλιστα ο Σαμαράς είπε θα πληρώσετε το 30% του εισοδήματος για το δάνειο, κύριε Μωραϊτάκη. Έτσι, έως 30. Αυτό που έχει πει ο κύριος Σαμαράς και το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι δεν μπορεί κανείς να δίνει περισσότερο από
30% του εισοδήματος. Αυτό δεν είναι κούρεμα. Δεν είναι κούρεμα αυτό. Δεν είναι κούρεμα όμως. Μάλιστα. Το κούρεμα θα γίνει ως εξής. Γιατί υπάρχουν λύσεις. Πάμε στο κούρεμα. Πάμε στο κούρεμα, κύριε Μωραϊτάκη. Έχεις τις απαραίτητες γνώσεις. Πάμε στο κούρεμα. Για να δώσεις αυτές τις λύσεις και όχι με γενικότητες. Κύριε Μωραϊτάκη, πείτε μας για το κούρεμα. Λοιπόν, για να πάω στο διάλειμμα. Το κούρεμα μπορεί να γίνει μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο τεχνικό θέμα. Γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη πάρα πολλά. Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν εσείς, ακούστε η τηλεόραση. Το δημόσιο με τις μετοχές των τραπεζών που θα πάρει και αν η οικονομία αναδειχθεί σε καλύτερα επίπεδα, που πιστεύουμε ότι με τα μέτρα θα αναδειχθεί, θα υπάρξει μια υπεραξία. Αυτή η υπεραξία των μετοχών του δημοσίου θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει συσάχθη. Αυτό το κούρεμα δηλαδή του δανείου. Είστε σαφείς. Γιώργο, είναι ο τρόπος είστε που σαφείς. Θέλουν να περάσουν, θέλουν να περάσουν κατά αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες στην κατοχή των προσκυνημένων στο μνημόνιο για να μπορούν να τους δώσουν πακέτο μαζί με τις υποθήκες των Ελλήνων εκεί που ξέρουν στους Γερμανούς και τους Γάλλους. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα αφού πρώτα είναι δυσχερές το όλο θέμα. Εδώ είναι ο κύριος Ρωμανιάς. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θεσσαλονίκη ή διάλειμμα. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, όμως θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή καταγγελία από τηλεθεατές που με έχουν καλέσει και με έχουν παρακαλέσει να πω το εξής. Μάγδα, σε παρακαλώ πολύ, μετέφερε το εξής. Εμείς που δεν έχουμε καράβι στο νησί μας, πώς θα ψηφίσουμε? Αϊστράτης. Αϊστράτης. Μου το έστειλε το μήνυμα και κυρία έχουμε, Ζωή. Και έχουμε εκεί υποψήφια στο επικρατείας. Και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Από τη Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 7.30 ακριβώς. Θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι ο Πατριάρχης του Ασφαλιστικού. Έχουμε τα φορολογικά. Έχουμε δύο συναδέλφους δημοσιογράφους. Έχουμε ένα οικονομολόγο μαζί μας, οι οποίοι είναι υποψήφοι. Προχωράμε δυνατά. Σε λίγο θα δείτε τι λέει ο Σαμαράς για μισθούς, συντάξεις, φόρους. Θα δείτε όλα τα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λίγο αργότερα η Γιάννα Ικανέλη για να κλείσει το καρέ των δημοσιογράφων. Με τον Παναγιώτη Κουρούμπλη. Μαζί μας και τον Παναγιώτη Κουρούμπλη, έως ότου κατέβει η Μάγδα υποψήφια στις εκλογές. Έτσι... Αυτά λες, αλλά σήμερα έχω εκ δεξιών μου τον πρώην συμπαρουσιαστή μου, εξ αριστερών μου εσένα. Αύριο θα έρθει ο βαρεμένος και νομίζω θα τριτώ στο κακό. Πάμε σε διάλειμμα, ελάτε παιδιά. Η ώρα είναι 7:35, πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, να είστε καλά, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Με ένα καιρό μπορεί να μας τα χαλάσει σήμερα, αλλά από αύριο έχουμε άνοδο θερμοκρασίας, όπως έχουμε και άνοδο πολιτικής θερμοκρασίας. Φίλες και φίλοι, θα τα δούμε όλα, θα τα πούμε όλα και βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε, η ψήφος και η ζωή είναι μία και μοναδική, το έχουμε πει, έτσι. Και η ψήφος έχει τη δική της σημειολογία. Είμαστε εδώ για να δούμε το περίγραμμα των ειδήσεων, να δούμε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Να σας πω ότι υπόσχονται τα πάντα, χωρίς να μπορούν να τεκμηριώσουν αυτό το οποίο υπόσχονται, με γενικόλογες αρχές και απόψεις. Ήδη οι απόστρατοι έχουν χάσει 180 ευρώ, μου τηλεφωνούν. Από χθες γίνεται χαλασμός κυρίου. Είναι η πρώτη στους οποίους πόσα τηλεφωνήματα, κύριε Ρωμανιά, έχουμε απαντήσει χθες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από μανάδες και όχι μόνο, αλλά και από τους ιδίους τους απόστρατους που λένε ότι είναι ντροπή για μια κυβέρνηση να μας κόβει 180 τώρα, ευρώ το μήνα. Επειδή, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Επειδή τα λέμε, όπως ξέρετε, όλα και δεν κρύβουμε τίποτα, μετά τις εκλογές έχουμε μείωση συντάξεων, αύξηση φόρου και αύξηση εισιτηρίων. Παρακαλώ. Αύξηση εισιτηρίων και μέχρι το 2013 αύξηση και στις 10, σε τιμολόγια 10. Τιμολόγια 10 και εισιτήρια. Και μάλιστα μιλάμε για μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά για αυτά όμως, Γιώργο, ούτε ο κύριος Σαμαράς μίλησε στις ομιλίες του, ούτε ο κύριος Βενιζέλος. Και σχεδόν και οι δύο δεν αναφέρθηκαν σε όλα αυτά. Αυτά δηλαδή την κάρτα την οποία δείχνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχει μιλήσει για αυτή την κάρτα κανείς από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν έχει μιλήσει και για κάτι άλλο σημαντικό όμως. Για ποιο, Τέρενς? Για το αν χρωστάμε αυτά που χρωστάμε. Σωστό. Δεν έχουν μιλήσει επίσης για κάτι άλλο σημαντικό. Εάν είναι αποφασισμένοι για μια ακόμη φορά να χαρίσουν τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στη Μέρκελ. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μπράβο, λοιπόν, το οποίο δεν το άγγιξε κανείς και μέχρι όλα αυτά τώρα μέτρα, ψάχνουμε τα στοιχεία. Όλα αυτά τα μέτρα πέφτουν πάνω σε ένα συσσωρευμένο χρέος, το οποίο, σωστό, δεν ξέρουμε αν είναι αυτό ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο Τέρενς. Να το πω κάπως διαφορετικά. Δεν έχει διευκρινιστεί
από κανένα μέχρι στιγμής και καλά κάνει ο κύριος Κούκη και το αναφέρει τώρα, ναι. Ποιο κομμάτι του χρέους είναι καθαρά τοκογλυφικό. Ποιο κομμάτι του χρέους είναι επαχθές. Ξέρετε από πού θα πληρωθεί το χρέος. Μπορούμε να μην το πληρώσουμε. Βάλτε την κάρτα X51. Να δείτε, φίλες και φίλοι, τι έρχεται αμέσως μετά τις εκλογές. Δεν θα σας τα πούν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Μερικοί τα λένε. Δεν τα πούν όλοι. Φωτιά τα τιμολόγια. Αυξήσεις έως 25% σε ΔΕΗ και ΙΔΑΠ, κύριε Κουίκ, κύριε Αθανασίου. Και αγαπητέ κύριε Μωραϊτάκη, εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών πάνω. Τιμή εισιτηρίου από 1,40 θα πάει 1,75. Αυτά είναι δρομολογημένα. Τιμή... Αυτή την πληροφορία από πού την έχετε? Μα είναι δυνατόν, παίζει αυτή η είδηση 5 μέρες, κύριε Μωραϊτάκη, και μου λέτε από πού είναι αυτή η πληροφορία. Ναι, από πού είναι αυτή η πληροφορία. 5 μέρες παίζει η είδηση αυτή. Τι σημασία έχει αν παίζει? Από πού είναι η πληροφορία τώρα? Είναι αξιόπιστη? Βγαίνει από την κυβέρνηση. Ερώτηση κάνω. Από την κυβέρνηση βγαίνει, κύριε Μωραϊτάκη. Η κυβέρνηση θα το κάνει. Η κυβέρνηση, αφού μας οδήγησε σε αυτή την καταστροφική πορεία, κύριε Μωραϊτάκη, τι να κάνουμε? Η οποία όμως, όπως σας είπα, έρχεται από το παρελθόν. Μωραϊτάκη. Ο κύριος Ρωμανιάς, καλό είναι να μας πει όλα αυτά πώς προέκυψαν. Και θυμάμαι ότι και ο κύριος Κουίκ, σαν αντιδήμαρχος Αθηναίων, σε έναν δήμαρχο ο οποίος ήθελε να κάνει την Ελλάδα City, δεν προχώρησε, δεν κάνανε τίποτα. Δώστε μου την κάρτα. Έχουν γίνει εγκλήματα. Μάλιστα. Ο καλά, και εσείς κύριε Μωραϊτάκη, 6 χρόνια ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εγώ πραγματικά τόσο καιρό είχα μια συγκεκριμένη άποψη για τον κύριο Μωραϊτάκη. Τώρα ξαφνικά μου λέει το 86 για το Δήμο της Αθήνας Εύερτ. Πάμε στα εισιτήρια τώρα τα οποία θα ανέβουν μετά τις εκλογές. Πάμε να δούμε τις αυξήσεις φωτιά στα τιμολόγια. Από 1,40-1,75 τιμή απλού εισιτηρίου από 1,20-1,50. Και πάνω και τα μειωμένα εισιτήρια. Αυτά έχουν αποφασιστεί. Ναι. Όπως έχουν αποφασιστεί, θέλω να το πείτε κύριε Ρωμανιά. Ναι. Έχουν αποφασιστεί οι μειώσεις των συντάξεων, ναι ή όχι? Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί θέλω. Για να μην έχουμε ενστάσεις. Ναι. Πρόσεξε, δύο κουβέντες μόνο. Παρακαλώ. Καταρχήν, δέχομαι ότι ο κύριος Μωραϊτάκης, εντάξει, τον παρακολουθώ και εγώ τώρα τον τελευταίο καιρό, έχει πράγματι καταθέσει εγγράφος υπό μορφή αρθρογραφίας συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτό προσωπικά. Είναι καλές προτάσεις. Προσωπικά τον τιμά, διότι δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρωμένη άποψη και έχει τέλος πάντων τις απόψεις του. Μα ξέρει οικονομικά. Δεν είναι ξεκάρφωτα αυτά που λέει. Το δέχομαι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Μωραϊτάκη, πρέπει να πω το εξής. Άσχετα με το τι έχει γίνει στο παρελθόν, κανενός τις ευθύνες δεν μπορώ να παραγράψω εγώ. Πρέπει να πούμε το εξής. Επειδή ρώτησε από πού προέρχονται αυτά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλεψη εξοικονόμησης 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εξ αυτών τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από την περικοπή κοινωνικών παροχών ή κοινωνικών επιδομάτων. Από εδώ λοιπόν κάνουν διάφορες προσταφαιρέσεις. Μάλιστα. Είναι δεδομένο από το Μνημόνιο 2 ότι προβλέπεται όχι αυτά που είπες μόνο που είναι σωστά. Προβλέπεται ακόμα και νέα μείωση των συντάξεων. Και νέα μείωση. Αυτό που βγαίνουν ορισμένοι και λένε ναι. Θα ανεβούν τα όρια ηλικίας, θα ανεβούν τα συντάξιμα έτη, είναι παραμύθια. Μάλιστα. Η Τρόικα έχει βρει άλλο κόλπο τώρα. Ακριβώς. Μειώνει όλες τις συντάξεις. Παλιές και καινούργιες. Το Μνημόνιο 2 λοιπόν ναι. προβλέπει μέσα στο πακέτο των 3,4 δις ευρώ ότι θα έχουμε νέα μείωση, λέγεται. Έτσι, ότι θα είναι περίπου 10 με 12% Μάλιστα. όλων των συντάξεων που θα είναι πάνω από το χιλιάρικο. Έτσι είναι. Επομένως, εδώ έχουμε νέα επιδρομή η οποία είναι ήδη. Αν θα γίνει, θα το δούμε μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν το σταματήσει η επόμενη κυβέρνηση. Αλλά λέμε τώρα ότι αυτά προβλέπονται. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η εξέλιξη. Τερένς, υπάρχει κάτι που μπορεί να σταματήσει αυτή? Τι φοβάται ο κόσμος? Έγινε ένα γκάλοπ. Και του ρώτησε. Λέει ο κόσμος, ξέρετε τι φοβάμαι? Φοβάμαι χάσω τη δουλειά μου. Φοβάμαι χάσω τη σύνταξή μου. Φοβάμαι χάσω το μισθό μου. Κι όμως, Γιώργο, αυτό φοβάται ο κόσμος. Σου υπενθυμίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το πρώτο πράγμα που βγαίνει είναι ο θυμός. Μπράβο. Και η απέτηση να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Μάλιστα. Η οργή. Και σε διαβεβαίω ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Να αφήσουμε τις ΙΚΕΚ, τις αστικές επιτροπές της Βουλής κατά στην άκρη που τα κουκουλώνουν όλα και να πάνε στους φυσικούς μας δικαστές. Σε αυτοί οι οποίοι τολμούν μάλιστα. να επιβάλλουν πλέον τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Είσαι απόλυτα σαφής. Να σου, Αθανασίου, πριν πάω Θεσσαλονίκη και πριν μας πει ο κύριος Μωραϊτάκης αυτούς τους δύο πυλώνες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μπας και σταματήσει αυτή η κατηφόρα των μισθών, των συντάξεων και των επιδομάτων. Είναι. Θέλω το εξής, Νάσο. Απλά και εξάστερα, αντέχει ο κόσμος άλλους φόρους? Αντέχει άλλες μειώσεις μισθών? Ο κόσμος δεν αντέχει, αλλά και ο φόβος είναι
πολύ κακό κριτήριο, πολύ κακό ερέθισμα, όμοια όπως και η οργή. Αυτά τα δύο, άμα δεν διθασέβονται, άμα δεν υπακούν στη λογική, μπορούν να σε παρασύρουν σε επικίνδυνους δρόμους. Εδώ σε αυτές τις εκλογές, ισχυρισμός, ο κόσμος θα κρίνει. Εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η δυνατότητα μιας άλλης λύσης πέρα από τα δύο κόμματα. Τα δύο τέως μεγάλα κόμματα. Υπάρχει και μια άλλη φωνή, υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Πρόταση η οποία μπορεί να γίνει πολιτική πράξη. Πρέπει να επιλέξει. Είναι και πολιτικό το ζήτημα. Δεν υπάρχουν μόνο δύο στην Ελλάδα. Σαφής. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος με το υπερτροφικό πολιτικό εγώ του και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος λησμόνησε μετά την περσινή του συνέντευξη στην Θεσσαλονίκη τον οικονομολόγο και υποτάχθηκε στο Βερολίνο. Υπάρχουν και άλλοι σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν, επιτρέπεται, δημοκρατία έχουμε, σαφής, νομίζω, να διεκδικήσουν, να προτείνουν, εν πάση περιπτώσει, και μια άλλη λύση και να διεκδικήσουν τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Τούτο είναι που φοβίζει. Εξού και ρίχνουν λάδι στη φωτιά του φόβου. Τώρα. Εξού και ρίχνουν λάδι στη φωτιά ακόμη και της οργής. Μάλιστα. Τώρα, αυτό έχω να πω εγώ. Θέλω να σου το εξής, και Τέρενς. Θέλω τον κύριο Μωραϊτάκη να μου εξηγήσει με τα οικονομικά που ξέρει, διότι όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται. Και μάλιστα είναι. Ποιο κόμμα δεν θα ήθελε να έχει τον κύριο Μωραϊτάκη κοντά του. Κύριε Μωραϊτάκη, θέλω να πείτε το εξής. Αυτός ο κατήφορος, κύριε Μωραϊτάκη, κάθε 20 μέρες φόρος, κάθε 40 μέρες μείωση μισθού, κάθε 30 μέρες αύξηση τιμολογίου 10. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, κύριε Μωραϊτάκη. Ο Σαμαράς αυτή την κατηφόρα μπορεί να τη σταματήσει. Κύριε Αυτό την ψήφισε, πώς θα τη σταματήσει. Οι διαπιστώσεις σας είναι απόλυτα σωστές και εγώ μπορώ να τις ενισχύσω. Οι άνεργοι όλο και περισσότερο προστίθενται. Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειές. Οι σπουδές που γίνονται στα πανεπιστήμια είναι θεωρητικές. Οι συνταξιούχοι υποφέρουν. Η ανασφάλεια κυριαρχεί. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Άρα, ο λόγος που και εγώ αποφάσισα να δώσω τις δυνάμεις μου στη χώρα είναι αυτός. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε περισσότερο από 1-2 χρόνια. Σαφής. Σαφής. Ακούω διάφορα. Προσέξτε, και βλέπω. Έχω γνωρίσει, αν μου επιτρέπετε, έχω γνωρίσει όλους τους υπουργούς οικονομικών από το 2001 και μετέπειτα λόγω του θεσμικού μου ρόλου. Έχω πάει και έχω μιλήσει στη Βουλή. Εκείνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδεχομένως προθέσεις, αλλά δεν έχουν οι υπουργοί την τεχνογνωσία. Και δυστυχώς έχει διαλυθεί το υπηρεσιακό σύστημα των υπουργείων και δεν υπάρχουν καλοί υπηρεσιακοί παράγοντες όπως το παρελθόν. Είστε σαφείς. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί πολλές φορές τα θέματα είναι τεχνικά. Βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος έχει πολιτικό βάρος ειδικό και μεγάλο και έκανε τραγικά λάθη. Λοιπόν, κύριε Μωραϊτάκη, τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Μου επιτρέπεις να κάνω χρήση μιας ερώτησης της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας για μια ερώτηση στον κύριο Μωραϊτάκη, ο οποίος φαίνεται ειλικρινής ο άνθρωπος. Εγνώρισε, είπε. Όχι, φαίνεται, είναι ειλικρινής. Συγγνώμη, ναι, διορθώνω. Συγγνώμη, είναι ειλικρινής. Το αποδείξατε. Από το 2001 γνωρίσατε όλους τους υπουργούς οικονομικών. Τι διάβολο υπουργοί οικονομικών ήταν αυτοί που δεν κατάλαβαν ότι έρχεται η καταστροφή. Ή τι επιτέλους είδος πρωθυπουργών ήταν αυτοί που δεν ήξεραν ότι έρχεται η καταστροφή. Μάλιστα. Ή ψεύτες ήταν ή ανίκανοι. Αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι μόνο δεν το κατάλαβαν, αλλά εγώ τους επεσήμανα τα προβλήματα. Μάλιστα. Υπάρχει στο site μου γραμμένο, διότι τα ανέφερα στο ΕΒΑ, το 2007. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι ο κ. Μωραϊτάκης καθώνει και Παπανδρέου και Καραμαλή. Ναι, καταλαβαίνεις ότι και τον Καραμαλή το στέλνει αδιάβαστο. Προτάσεις, τίποτα παραπάνω. Οι προτάσεις μου είναι υπερκομματικές. Μάλιστα. Έχετε Καραμαλή και Παπανδρέου. Κοιτάξτε, τη χώρα είπατε και ότι ήταν ανίκανοι και υπουργοί οικονομικών. Περίπου έτσι. Η παρατήρηση του Τέρενς είναι σημαντική. Ο κύριος Καραμαλής, λένε όλοι, είπε την αλήθεια. Δεν είπε την αλήθεια. Είπε, κοιτάξτε, ενώ το σπίτι μας καιγόταν, είπε, κοιτάξτε παιδιά, μπορεί το σπίτι μας να πιάσει φωτιά. Γι' αυτό μαζέψτε λίγο νερό. Λοιπόν,
Ο άλλος ήρθε και ενώ και εγώ ήταν το σπίτι μας, έλεγε είμαστε μια χαρά. Πάω γρήγορα Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρετε. Το πρωτοσέλιδο πάντως μας το έδωσε και ο Μωραϊτάκης, ότι εκείνος ο οποίος έχει φτιάξει και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι ήταν άσχετος ο Καραμαλής. Όχι, μπορώ και εγώ να το λειτουργήσω έτσι. Καταλάβατε τι πάει να πει λοιπόν προβοκατόρικα να σου φτιάχνουν ιστορίες. Το αντιληφθήκατε, κύριε Μωραϊτάκη. Εγώ συνέβαλα. Απλά και μόνο σας ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, αλλά απλά επισημαίνω το πρωτοσέλιδο. Μωραϊτάκης. Συμβάλλον στο πρόγραμμα. Πάμε. Άσχετος ο Καραμαλής. Εγώ αυτό το τίτλο δεν είπα ότι είναι άσχετος ο Καραμαλής. Διαβασμένο. Λέω δεν, δηλαδή. Δεν είπα για τους πρωθυπουργούς. Εσείς τα είπατε, δεν τα είπα εγώ, κύριε. Εγώ δεν τα είπα. Για τους υπουργούς οικονομικών. Πάμε γρήγορα Θεσσαλονίκη. Μίλησα για υπουργούς οικονομικών. Το μαζεύετε τώρα. Μιλήσατε για κυβερνήσεις. Δεν πειράζει. Καλώς. Τους υπουργούς οι πρωθυπουργοί τους διορίζουν. Τους υπουργούς οι πρωθυπουργοί τους διορίζουν. Πολλές φορές όμως κάνουμε ατυχείς προσλήψεις, κύριε Κουίκ. Και εγώ έχω κάνει ατυχείς προσλήψεις. Ευχαριστώ, κύριε Μωράκη. Ευχαριστώ για τον τίτλο. Ευχαριστώ για τον τίτλο. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ για τον τίτλο. Διαστρεβλώνεται. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πλαστογραφείτε τα λόγια μου, άμα λέτε έτσι κι άμα συνεχίζετε. Πλαστογράφοι είναι άλλοι, κύριε. Άλλοι είναι πλαστογράφοι. Ακούστε με τι σα λέω. Άλλοι είναι. Ψάξτε του, κάπου κοντά σα είναι. Διευκρινίζω πάλι. Πάμε Αν χρησιμοποιήσετε έτσι. Άλλο τίτλο, αυτό λέγεται πλαστογραφή. Ναι, πλαστογράφοι είναι άλλοι. Ψάξτε του κοντά σα. Αναφερθήκατε λοιπόν στου υπουργού οικονομικών. Ξέρω και τη νομική λέξη τη πλαστογραφία. Λοιπόν, ακριβώ. Έτσι δεν είμαι άσχετο. Πάμε. Τουλάχιστον δεν είμαι άσχετο όπω άλλοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Μωραϊτάκη. Θεσσαλονίκη, είστε μια χαρά. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μωραϊτάκη, μια τελεία. Τέρενς, να ακούσετε κι εσείς μαζί με εμένα και όλοι μαζί οι τηλεθεατές μας τα νέα της Θεσσαλονίκης. Να πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών και να καλημερίσουμε την Ελένη, την ιατρού, που θα μας πει τα νέα. Τι έχουμε Σαββατοκύριακο από καλημέρα, τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελενάκη, βρέχει Θεσσαλονίκη. Ελενάκη, καλή σου ημέρα. Και σε βλέπουμε και καλημέρα, με ομπρέλα πολύ. Καλημέρα, τη βροχερή. Και μας χαρίζεις πολύ όμορφη ξεκίνησε η βροχή. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα λοιπόν από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη και στους καλεσμένους σας. Να σας πούμε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης και χθες και σήμερα είναι το κύκλωμα, το πρωτοφανές κύκλωμα διακίνησης καυσίμων, τα οποία υπεξαιρούσαν βιτιοφορείς. Μιλάμε για 25 βιτιοφορείς, άλλα 10 άτομα ήταν οι παραλήπτες. Πώς ακριβώς λειτουργούσε το κύκλωμα? Οι βιτιοφορείς πήγαιναν για λογαριασμό πρατηριούχων από εταιρείες πετρελαιοειδών να γεμίσουν τα βιτιοφόρα. Μέχρι να επιστρέψουν όμως έκαναν μία στάση. Μετέφεραν εκεί πέρα ποσότητες μικρές, όσο χωράει ένας, δύο ή τρεις κουβάδες, δηλαδή από 50 έως 150 λίτρα, σε άλλα βιτιοφόρα, σε μάντρες και αποθήκες με δεξαμενές στα διαβατά, και στη συνέχεια πήγαιναν να το φορτίο κανονικά στα πρατήρια. Με αυτόν τον τρόπο έβγαζαν, Γιώργο, με συγχωρείς, 200.000 ευρώ σε 50 ημέρες. 200.000 ευρώ σε 50 ημέρες είναι τρελό ποσό. Και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχουν και οι αναλυτικοί. Έτσι, έπρεπε να υπάρχει ένα έλεγχο. Αυτό το ρεπορτάζ που κάνεις τώρα που μας λες. Το 1990 με παρουσιαστή τον Terence Quick στην τηλεόραση του Αντένα είχαμε κάνει ακριβώς το ίδιο. Περάσαν τόσα χρόνια. Πίστευτο. Και παραμένουμε στα ίδια. Έπαιρνε όμως με το μπετονάκι το πετρέλαιο από τη μάντρα των διαβατών διοικητής αστυνομικού τμήματος στη Δυτική Πίστευτο. Θεσσαλονίκη και είχε μάλιστα και συγγενική σχέση με κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος. Για πες μου τώρα, η ομπρέλα. Από τη Βουλή την πήρε στην ομπρέλα. Γιατί το ρωτάς αυτό? Κατάμε ισορροπίες στη Θεσσαλονίκη. Αν και ο κύριος Μπουτάρης ξεκαθάρισε. Λοιπόν, όποιος και αν είναι ο υποψήφιος πλατή Αριστοτέλους δεν πρόκειται λοιπόν, να δει. Να το πούμε αυτό. Πλάνο, αυτό το θέμα, Γιώργο, πάντως που ανοίξτε θέτει... Ανοίξτε το πλάνο να δούμε την πιο διακομματική ομπρέλα της Ελλάδος, παιδιά. Να ανοίξουμε το πλάνο και να δείτε την ομπρέλα. Έχει μέσα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα τα χρώματα. Και κόκκινο και θαλασσί και πράσινο και κίτρινο. Και πιο βαθύ θαλασσί, όνειρο. Όνειρο είσαι, όνειρο. Έλενα, και με αυτό το πλάνο θέλουμε να μείνουμε και να μας πεις τι θα γίνει τελικά με την πλατεία Αριστοτέλους, καθώς μαθαίνουμε ότι είναι ανυποχώρητος ο κύριος ο δήμαρχος, ο κύριος Μπουτάρης, στην απόφαση του να μην δώσει την πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να γίνουν κάποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, σε κάθε εκλογές. Προηγήθηκε και έκτακτο, λοιπόν, αυτό το θέμα. Προηγήθηκε και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισαν να μην δώσουν την πλατεία Αριστοτέλους, όπως ίσχυσε και το Μάιο για τον κύριο Θεοδωράκη, αλλά να δώσουν την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς. Αυτό προέκυψε μετά από τον Εμπορικό Σύλλογο το αίτημα, γιατί δημιουργούν τα προβλήματα, όπως και τους περίοικους της περιοχής. Μάλιστα είπε ότι όποιος και αν το κάνει, όποια κομματική παράταξη, θα είναι παράνομα. Και αυτό που χαρακτήρισε είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και τον πιάνει ναυτία όταν το κουκουέ μιλάει για δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Και την Δευτέρα. Σε ευχαριστώ θερμά για την πρώτη ενημέρωση από τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 7:52. Πρώτα λεπτά. Πάμε στο Σαμαρά για συντάξεις.
Είναι το 13 Σαμαράς για συντάξεις. Θα αποκατασταθούν συντάξεις και επιδόματα. Να δούμε αυτή την αποστροφή, κύριε Ρωμανιά. Και βέβαια μετά το 14 να ακολουθήσει σε ό,τι αφορά το Σαμαρά. Σαμαράς για συντάξεις και επιδόματα. Να δούμε τι υπόσχεση έδωσε για το θέμα αυτό και πού θα πάει η εξέλιξη από εκεί και πέρα. Ελάτε. Θα αποκαταστήσουμε τις πολύ χαμηλές συντάξεις και τα πολυτεχνικά επιδόματα. Αλλά και τη στήριξη για τους κτηνοτρόφους. Πώς? Με ισοδύναμα μέτρα. Μπορούμε? Ασφαλώς και μπορούμε. Για να διαφυλάξουμε τη συνοχή μας. Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν διαλυθεί η κοινωνική συνοχή. Οι δανειστές μας έχουν αποδεχθεί ότι εφόσον δεν θίγονται οι στόχοι για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους, αν υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα, μπορούμε να τα κάνουμε. Το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων που σας είπα, χαμηλές συντάξεις, πολύτεχνοι κτηνοτρόφοι, δεν ξεπερνά τα 550 εκατομμύρια. Και τόσα είναι τα ισοδύναμα που απαιτούνται, 550 εκατομμύρια. Όχι βέβαια 9 δις που υπολόγισαν οι φωστήρες των μαθηματικών του ΠΑΣΟΚ. Αυτά σε ό,τι αφορά, φίλες και φίλοι, το μεγάλο θέμα των συντάξεων και των επιδομάτων. Θέλω να πάμε στο 16 τώρα που λέει κανένα θέμα για 13ο, 14ο μισθό και όχι σε οριζόντιες περικοπές, και θέλω να το σχολιάσει και ο κύριος Κουίκ και ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Μωροϊτάκης και βέβαια ο Γιώργος Ρωμανιάς που είναι εδώ. Πάμε 13ο, 14ο μισθό γιατί η Τρόικα τώρα έχει βάλει στο μάτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπου και να γυρίσεις στο μνημόνιο μέσα, όλος τριφογυρίζει προς τα εκεί. Πάμε. Υπάρχουν τώρα πολλοί που έχουν αγωνία αν θα υπάρξουν και επόμενο είναι. Νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Πρώτα απ' όλα καθαρίζουμε. Δεν υπάρχει θέμα καθόλου για το 13ο και 14ο μισθό που δεν πρόκειται να μειωθεί. Και δεσμεύομαι να κάνω τα πάντα, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιες οριζόντιες ξανά περικοπές. Γιατί επιδεινώνουν την ύφεση, είναι άδικες. Το ζητούμενο είναι να βγούμε από την ύφεση. Όχι να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες αδικίες και να πάμε βαθύτερα στην ύφεση. Δεσμεύομαι ότι θα κάνω τα πάντα ώστε οι περικοπές δαπάνης να γίνουν από τη σπατάλη που υπάρχει αλλού. Αλλά για να το αποφύγουμε οριστικά, πρέπει να ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας. Από το 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις που υπάρχουν το 2009, 250.000 και πλέον έχουν ήδη κλείσει. Σήμερα άλλες 300.000 επιχειρήσεις, άθροισμα πάνω από 50%, καθυστερούν τις πληρωμές τους και κινδυνεύουν και αυτές άμεσα να κλείσουν. Αν αφήσουμε να συμβεί αυτό, η ανεργία θα οριάσει. Ο κίνδυνος εδώ δεν είναι απλά να μειωθούν οι μισθοί, να βρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, είναι ο κίνδυνος, χωρίς δουλειά, να χάσουν τελείως το εισόδημά τους. Αυτά, φίλες και φίλοι. Θέλω το πρώτο σχόλιο από τον συνάδελφό μας, τον κύριο Κουίκ. Εδώ είναι και ο κύριος Ρωμανιάς και μετά οι υπόλοιποι. Κύριε Κουίκ. Είχα κάνει μια δήλωση ως εκπρόσωπος. Ναι, που λέει. Που λέει ότι πριν από 4 εβδομάδες αναρτήσαμε μια δημόσια διαβούλευση το οικονομικό μας πρόγραμμα. Μάλιστα. Και βλέπω ότι το copy-paste πάει πολύ καλά. Δηλαδή, τι εννοείτε. Παρόλο που το είχαμε και σε μορφή PDF, για να μην μπορεί να κοπιάρεται και δηλαδή, τόσο εύκολα. Δηλαδή. Και από εκεί και πέρα ένα πράγμα για τα λεφτά. Είδα όμως ότι λεφτά βρεθήκανε στο άψε βίσε. Όταν μιλάμε για 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάνε κατά συνταγματικό τρόπο για εκλογικές δαπάνες στα κόμματα, βεβαίως ναι, μάλιστα. Την ώρα που επαναλαμβάνω, αυτοκτονεί ο δάσκαλος στην Ξάνθη και αυτοκτονεί ο άλλος στην πλατεία του Συντάγματος. Συνεπώς κάπου, ναι. Μη μας λένε για περικοπή των δημοσίων δαπανών, μάλιστα. Διότι και η υπόθεση αυτή πρέπει να έχει ένα τέλος. Δεν έχω και να κάνω κανένα άλλο σχόλιο για έναν και μόνο λόγο. Ασχολούμεθα με το τι κάνουμε εμείς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το πώς εμείς πορευόμαστε απέναντι στο λαό, ναι. Ο κόσμος ήδη ξέρει και το βλέπετε και δημοσκοπικά. Και τα δε άλλα κόλπα της λάσπης, της πλαστογραφίας και των γνωστών παπαγαλιών που νομίζουν ότι μπορούν να μας ταρακουνήσουν και να μας υποτιμήσουν, μάλλον χτυπούν λάθος πόρτες. Και κάθε φορά που δεχόμαστε ένα χτύπημα, ναι. Μας αναβάζουν πόντους, Γιώργο.
Αυτό το απέδειξε και η ποιοτική έρευνα που κάναμε σε δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Τίποτα παραπάνω. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Για όνομα του Θεού, τι λέτε τώρα. Αύριο θα διασχίσω τη Θεσσαλία επικεφαλής της ομάδας των εξάρτητων Ελλήνων με το Πούλμαν, διότι εμείς πορευόμαστε στο λαό. Έτσι. Δεν παίρνουμε προσκλήσεις μέσα σε περίπτωση για να αυτό κάνουμε συγκεντρώσεις. Δεν το έχουμε ξαναδεί πάντως με Πούλμαν. Μάλιστα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Ο Πάνος είναι, ο Καμένος είναι σήμερα Σπάρτη. Θα πάει Τρίπολη, θα πάει Νάφλιο, θα πάει Άργο, θα πάει και Κόρινθο το βράδυ πίσω στην Αθήνα. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ρωμανιά. Στον αγώνα σας. Και τον κύριο Ρωμανιά για ό,τι έχει κάνει στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί ο πολιτισμός μου, ο πολιτικός αυτό επιβάλλει και στον τον συνάδελφό μου, τον Νάσο τον Αθανασίου, και στον κύριο Μωραϊτα. Να σε καλά, Τέρες. Γιώργο, μπορώ να κάνω μία προσθήκη. Καλή συνέχεια, Τέρες. Και μίλησε πολιτικά ο Τέρες. Πρέπει να φύγει ο Τέρες, γιατί έχει υποχρεώσεις πολλές. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμανιά για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αμέσως μετά όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Κύριε Ρωμανιά, πάμε σε μείωση κανονική, έτσι. Κοίταξε, εκείνο που πρέπει να πούμε. Παρακαλώ. Διότι πράγματι μέχρι στιγμής εγώ παρακολουθώ τις ανακοινώσεις, τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Ναι. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών οργανισμών έχουν εξανεμιστεί. Επομένως υπάρχει αυτή τη στιγμή το μέγα πρόβλημα πώς θα ξαναξεκινήσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από την αρχή. Πώς μπορεί να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Εδώ δεν υπάρχει. Ναι, το πώς μπορεί να ξεκινήσει εμείς μπορούμε να το πούμε. Αλλά μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ακούσει από πουθενά πώς ακριβώς θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε ένα καινούριο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να μην βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι ο κύριος Ρωμανιάς έχει απόλυτο δίκιο. Κύριε Θανασίου. Αυτή τη φορά. Ναι. Γιώργο, επίτρεψέ μου να γράψω και έναν επίλογο και εγώ. Βεβαίως. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, όσα είπε, είναι τουλάχιστον ανακρίβειες. Για να μην πω ψέματα, υπομένα όμως με πολύ γοητευτικό τρόπο. Όλα αυτά θα αρχίσουν ίσως να γίνονται ή μπορεί να αρχίσουν και να σταματήσουν ακριβώς στην αρχή, αφού περάσει και το 14. Αυτό είναι το κόλπο. Διότι όλα αυτά που είπε ότι θα κάνει είναι εκείνα ακριβώς τα οποία πριν από λίγο καιρό εψήφισε. Εμείς ως πολιτική κίνηση αλληλεγγύη που συνεργαζόμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ, συμπράξαμε εκλογικά και στηρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στάθης ο Παναγούλης στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, ο Σωτήρης ο Κοντονάσιος στην Ετωλοακαρνανία, εγώ στην Περιφέρεια Αττικής στο παλιό υπόλοιπο, υποστηρίζουμε ότι μόνον από αυτήν την όχθη, από την όχθη του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί κανένας να αγωνιστεί και να κάνει ορισμένους να καταλάβουν εκείνο που μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει. Ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτήν την χώρα. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να τα παίζουν μονάζιγα σε αυτήν την χώρα. Σε ευχαριστώ θερμά, Νάσο. Να σε καλά, ευχαριστώ, Γιώργο, θερμά. Καλή συνέχεια. Και να είσαι πάντα καλά. Η ώρα είναι 8, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Μωραϊτάκη. Θέλω να πάω στον Αντώνη τον Σαμαρά. Αυτό που είπε για τη δόση του δανείου είναι το σημείο 14. Δηλαδή, καμία δόση δανείου πάνω από το 30% του εισοδήματος. Είναι το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αρχίζουμε σιγά σιγά τώρα να κουβεντιάζουμε. Θα έρθει και ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά, το Μεάρχης Υπουργών Οικονομικών του Σαμαρά, για να δούμε τι μελιγενέστε. Πάμε. Για τους δανειολήπτες. Υπάρχουν τρόποι να ανακουφιστούν άμεσα, ιδιαίτερα όσοι πήραν δάνεια στεγαστικά και βρέθηκαν με λιγότερο εισόδημα ή έχασαν τις δουλειές τους. Άμεση ανακούφιση είναι ότι δεν μπορεί η δόση των δανείων να ξεπερνά το 30% από το μηνιαίο εισόδημά τους. Και υπάρχουν τρόποι για να γίνει αυτό εφικτό και αποδεκτό από όλους. Άλλωστε, αυτόν τον κανόνα του 30% τον είχε αναφέρει εδώ και χρόνια η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σημαντικό αυτό θέμα. Και βέβαια θέλω να δούμε και το επόμενο τμήμα που αφορά τους ομολογιούχους. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι και τα θύματα αυτής της ιστορίας. Για να δούμε τον κύριο Μωραϊτάκη. Πριν πάμε στον κύριο Σαμαρά. Χρήματα δουλεμένα και χρήματα που τους είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα πληρωθούν. Είναι και ο κύριος Ρωμανιάς εδώ. Άνθρωποι εμπιστεύτηκαν το κράτος και είπανε βάζουμε τα λεφτά μας για να αγοράσουμε ομόλογα. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα χάσανε το 80% των χρημάτων τους. Και τους λένε όταν θα γίνετε 120 ετών θα πάτε από τον Άγιο Πέτρο να πάρετε τα λεφτά.
Να σας απαντήσω. Έλα. Και είναι χαρά μου να είμαι και μαζί σας και με τον κύριο Ρωμανιά, τον οποίον υπερεκτιμώ, γιατί ξέρει το ασφαλιστικό όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα, όπως ξέρετε και όπως φαντάζομαι είναι κατανοητό σε όλους τους πολίτες, είναι οικονομικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα οικονομικό και πολιτικό. Είναι, για ομόλογα είναι. Και ομόλογα ταυτόχρονα και πολιτικό. Ο Σαμαράς ξέρει οικονομικά. Και γι' αυτό μπορεί και δίνει λύσεις. Θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Μπράβο. Να σας δώσω τώρα την απάντηση και στα ομόλογα. Ελάτε. Στα ομόλογα, πρώτος εγώ ευαισθητοποιήθηκα πριν ασχοληθούν. Μάλιστα. Οι ίδιοι ομολογοί. Ποια είναι η πρόταση? Έγραψα άρθρα, απευθύνθηκα και στους υπουργούς, διότι θεωρώ εγκληματικό λάθος να μην τιμάται η απευθείας υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Όταν δεν τιμάται η απευθείας υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου, πώς θα τιμηθεί η έμεση εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για τις τραπεζικές καταθέσεις? Άρα, τη λύση θέλω εγώ. Τη λύση, οι λύσεις είναι που υπάρχουν, γιατί ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι δεν θα δικηθούν οι ομολογιούχοι και αδικήθηκαν, το είπε επίσημα στη Βουλή. Οι λύσεις όμως που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διότι προέκυψε το θέμα με την Τρόικα, με το να μην το θέσει έγκαιρα, και δεν είναι μόνο οι ιδιώτες ομολογιούχοι, είναι και οι εταιρείες. Μάλιστα. Οι φαρμακευτικές, οι ιατρικές που πήραν ομόλογα κουρεμένα του δημοσίου και βλέπουν κατά 72% να κουρεύονται. Μάλιστα. Αυτά και έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες. Οι λύσεις είναι τέσσερις. Εναλλακτικές. Μπορεί να υπάρξει μία, δύο, τρεις ή και τέσσερις. Η πρώτη είναι ποια? Η πρώτη, την οποία είπε και ο κύριος Σαμαράς, είναι να υπάρξει μια φορολογική πίστοση. Το δεύτερο. Έναντι των υποχρέωσεων αυτών. Το δεύτερο. Αυτό ταιριάζει και με το ανάλογο παράδειγμα των τραπεζών. Καλά, αυτό είναι αστείο. Χάνεις 100.000 ευρώ και σου δίνει 2. Η φορολογική πίστοση να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, να μπορεί δηλαδή να το πουλήσει κάποιος και να το πάρει ένας άλλος. Η άλλη περίπτωση είναι να υπάρξουν ομόλογα χωρίς λήξη, τα perpetual που λέμε. Μάλιστα, και, να δίνουν ένα τόκο. Η τρίτη είναι να υπάρξει ένα... να υπάρξουν μετοχές επιφανειών. Παίρνουμε δηλαδή το ελληνικό, το κάνουμε μια εταιρεία, το κόβουμε σε μετοχές, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Μάλιστα. Και παίρνουν ρευστότητα. Άλλο... Και η τέταρτη είναι να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Μπορεί ο ομολογιούχος, το έχουν αποδεχθεί οι ομολογιούχοι, έχω μιλήσει μαζί τους, είναι ένα θέμα ευαίσθητο, αλλά δεν είναι μόνο οι ομολογιούχοι. Είναι το ίδιο πρόβλημα έχουν οι ασφαλισμένοι στην ασπίδα. Μάλιστα. Έχουν αδικηθεί κι αυτοί. Σωστό. Στην Πρώτον Bank οι μέτοχοι ξαφνικά σε μία μέρα χωρίστηκε σε Good Bank και Bad Bank. Καλή τράπεζα και κακή τράπεζα. Λοιπόν. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη και οφείλονται σε έλλειψη τεχνογνωσίας και έγκυρης τοποθέτησης. Είναι σημαντική η παρατήρηση αυτή. Είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μωρετάκη. Το μόνο κακό είναι ότι δεν θα έχω την ευκαιρία να σας πω τις λύσεις, που είναι η περικοπή των δημοσίων δαπανών με έξυπνο επιστημονικό τρόπο. Όλοι το λένε, αλλά δεν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Ναι. Και επίσης τα έσοδα. Και τα έσοδα, να πω για τα έσοδα δύο πράγματα. Υπάρχουν παραδείγματα που κάνουν στο εξωτερικό και ο λόγος που επικαλέστηκα και προηγουμένως με το θέμα της αντιδημαρχίας του κυρίου Κουίκ είναι ότι πολλοί παλαιοί δήμαρχοι των Αθηναίων ήθελαν να γίνει η Ελλάδα συγγνώμη, μην πάμε τώρα, κύριε Μωραϊτάκη. Γιατί με ταλαιπωρείτε τώρα πρωί-πρωί? Μια αντιδημαρχία προ Χριστού. Είναι δυνατόν? Εγώ σας ρωτώ, τι θα κάνει ο κόσμος? Κύριε Μωραϊτάκη, ο πολιτικός είναι τι? Κόβεις μισθό, κόβεις σύνταξη, κόβεις επίδομα. Πώς σώζεις αυτή την κατάσταση? Αυτό θέλω από εσάς. Εάν ακολουθηθεί το πρόγραμμα και οι επισημάνσεις μου, βρίσκονται στο site μου, βρίσκονται στα φυλάδια μου, μπορούν να τα δουν οι πολίτες. Γιατί εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Αυτός είναι ο λόγος που βάζω υποψηφιότητα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά. Για να βοηθήσω τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε, εφημερίδες, φίλες και φίλοι, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και μαζί μας είναι ο υπεύθυνος οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Αντιτομεάρχης, τομεάρχης. Καλημέρα, κύριε Βρούτση. Τι μου κάνετε? Καλημέρα, κύριε Βρούτση. Καλώς ήλθατε. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν, προσπαθούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο σκιώδης υπουργός οικονομικών του Σαμαρά είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι. Οικονομικά θα κουβεντιάσουμε. Βουλευτής Κυκλάδων. Βουλευτής Κυκλάδων. Τα ξέρει τα οικονομικά, δόξα τω Θεώ. Είναι ο κύριος Ρωμανιάς για το ασφαλιστικό. Πάμε, εφημερίδες, για να δούμε τι ακριβώς γράφουν σήμερα. Και αμέσως μετά, καρέ-καρέ, όλα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έρχεται και η κυρία Κανέλη σε λίγο με τον κύριο Κουρουμπλή. Διλήμματα των εκλογών. Πρώτο θέμα. Τι προτάσσουν Σαμαράς, Βενιζέλος στη διελική ευθεία προς τις κάλπες? Είναι το πρώτο μεγάλο θέμα της εφημερίδας, φίλες και φίλοι. Βλέπετε εδώ
τα διλήμματα των εκλογών. Το πρώτο μας θέμα. Τι προτάσουν Σαμαράς, Βενιζέλος στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Πάντως δεν προτάσουν όλα όσα είπες εσύ πριν από λίγο μέσα σε μια κάρτα σε 10 δευτερόλεπτα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει πει κανείς. Είναι θλιβερό αυτό, Γιώργο. Τουρκικές έρευνες σε Καστελόριζο και Ρόδο, βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής. Να πάμε στα νέα. Κόλπα λίγο πριν από τις κάλπες. Βλέπετε εδώ. Απότομη στροφή κάνει ο Σαμαράς για τη σκληρή δεξιά ψήφο. Επιμένει ο Τσίπρας σε αριστερή κυβέρνηση με τον Καμένο. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε τι. Έχουμε Βενιζέλο και Σαμαρά. Έχουμε τις 10 νύφες του Θερμαϊκού. Μια από τις 10 θα είναι σε λίγο μαζί μας. Μια από τις 10 νύφες του Θερμαϊκού θα είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι. Έτσι. Μπαράζ παράνομων προσαγωγών Πασόκων στο δημόσιο. Προαγωγών, όχι προσαγωγών, προαγωγών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Ζητώ συγγνώμη για το σαρδά μου. Μπαράζ παράνομων προαγωγών Πασόκων στο δημόσιο. Πάντως, μια μέρα Γιώργο, πριν από την απαγόρευση. Να παρατηρήσω ότι όντως πρόκειται περί επιδημίας. Μπράβο. Αυτή την περίοδο πρόκειται περί επιδημίας. Δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις και κάνουν προαγωγές. Έτσι, καταπατώντας κάθε έννοια χρηστότητας. Οικονομικά θέματα περιλάμβανε η ατζέντα Παπαδήμου. 368 ευρώ μηνιάτικο άνεργος, 293 ευρώ ο μισθωτός για τετράωρη εργασία. Εκεί κατάντησαν και τον άνεργο και τον εργαζόμενο, δυστυχώς. Ακριβώς. Φυγομαχία μέχρι τέλους από Σαμαρά, προσκλητήριο από το Πασόκ για κυβέρνηση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, με ατζέντα νόμου και τάξης προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει τις διαρροές προς τα δεξιά. Βλέπετε εδώ, η Γαλλία ψηφίζει για όλη την Ευρώπη. Και ο Καμένος έβαλε φωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ. Απόφαση σοκ και για τη σύζυγο του Άκη, η οποία ήδη είναι στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως και η κόρη του. Είναι ο Άκης, σύζυγος και η κόρη του. 30 σημεία SOS στις φορολογικές δηλώσεις. Το βλέπετε εδώ. Είναι το μεγάλο θέμα του ελεύθερου τύπου. Διαζύγιο από την σοβαρότητα ο γάμος Τσίπρα-Καμένου, λέει ο Σαμαράς. Προφυλακίστηκε και η γυναίκα του Άκη. Και βέβαια, όπως βλέπετε, η Ισπανία στο αδιέξοδο του Δουνουτού. Η ΔΕΗ άφησε χωρίς νερό 30.000 αγρότες. Μεγάλο το θέμα. Με συγχωρείτε, 3.000 αγρότες. Αγκαλιά με τον Γιώργο ο Βενιζέλος. Πρώτο θέμα. Βλέπετε εδώ, πρώτο θέμα. Φυλακή και η Βίκη του Άκη. Αυτά από την πρώτη σελίδα. Ο Διευθυντής Δημοτικού που το πρωί βόσκει και τα πρόβατα. Το πρωί βόσκει πρόβατα και μετά ο άνθρωπος πάει στο σχολείο. Γιώργο, να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Ναι, παρακαλώ. Άκουγα χθες, άκουσα κάποια στιγμή το Βενιζέλο να μιλάει ότι θα αλλάξει, λέει, το μνημόνιο. Ξέρω εγώ τώρα. Πώς θα το αλλάξει. Θα αλλάξει, λέει, το μνημόνιο. Αφού το υπογράψανε μέχρι το 2060 και οι δύο. Λέει, τώρα το θυμήθηκε. Ούτε ο Κόπερ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπισθοδρομική κομπανία. Πρώτο θέμα σήμερα. Και βλέπετε εδώ, με ακροδεξιά λέει φάλτσα ή αριστερά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στο καρφί. Να και η Λιάννα Ικανέλη εδώ, που σε λίγο θα έρθει, θα είναι μαζί μας. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, όλη η επικαιρότητα. Στην κάλπη πανίσχυρο κουκουέ και ετοιμοπόλεμος λαός να αντιπετεθεί, ριζοσπάστης. Πολλά τα δικά σας ερωτήματα. Η γυναίκα μυστήριο, ο γέροντας και η ανοιχτή γραμμή με την Ισπανία. Και το χρήμα πλάς, χειροπέδες μετά τις εκλογές. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή, θέλω να πάμε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βρούτσι και θα πάμε κατευθείαν στην πρώτη μας, έτσι, στην πρώτη μας σύνδεση. Κύριε Βρούτσι, πού θα βρει τα λεφτά η Νέα Δημοκρατία για να ρυθμίσει το θέμα των συντάξεων, να συγκρατήσει τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Κύριε Αυτιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Πρώτα και κύρια, να κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση που θεωρώ απαραίτητη. Παρακαλώ. Αδιαφυσβήτητα, η χώρα μας βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Το διακύβευμα σήμερα, κύριε Αυτιά, είναι το εξής. Δεν είναι αυτό το οποίο παρατηρείται και με λύπη μου, το διαπίστωσα και από τους συνομιλητές που είχατε λίγο πριν, να κάνουμε απλά διαπιστωτικές πράξεις στο τι συμβαίνει. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι και λυπούμαστε. Την ίδια ευαισθησία έχουμε. Το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές είναι να κάνουμε προτάσεις. Ναι, το ξέρει ο κόσμος αυτό, κύριε Βρούτσι. Προτάσεις, εγώ θέλω να πάω λοιπόν, είναι το κρίσιμο. Όλοι για διακύβευμα μιλούσαν όλα αυτά τα χρόνια και η χώρα είναι 360 δις μέσα. Πολύ σωστά. Μπράβο. Τα πράγματα είναι διαφορετικά λοιπόν. Όμως τώρα. Φόρος ΔΕΗ. Πάμε λοιπόν τώρα, κύριε Βρούτσι. Πάμε στο διατάφτα. Πάμε εγώ στο ρωτάω διατάφτα. Το σκιώδη υπουργό του Σαμαρά. Αύριο θα είστε υπουργός οικονομικών. Μπορεί να ξημερώσει Δευτέρα το πρωί και να είστε λοιπόν. Εσείς στα οικονομικά στη Νέα Δημοκρατία. Κάνω λάθος, κύριε Ρωμανιά? Είναι πιθανότατο. Τα ξέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, φόρος ΔΕΗ. Λοιπόν.
Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία για τον φόρο της ΔΕΗ? Αμέσως. Πρώτον, τι είπε ο Σαμαράς για τις συντάξεις? Τον ακούσατε λίγο πριν. Ναι. Είπε για συγκεκριμένα πράγματα, στοχευμένα πράγματα. Δηλαδή. Είπε κτηνοτρόφους, πολύτεκνους, χάμηλο συνταξιούχους. Μάλιστα. Κοστολόγηση. Μάλιστα. 550 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δεύτερον, ιερείς, αστυνομικούς, πιλότους αεροπορίας. Κοστολόγηση 100 εκατομμύρια ευρώ. Άθροισμα. Μάλιστα. 650 εκατομμύρια πού ευρώ. Πού θα τα βρει? Από πού? Αυτά τα συγκεκριμένα. Κωδικό-κωδικό. Από τον προϋπολογισμό. Εξοικονομούμε 450 εκατομμύρια. Από πού? Από συγκεκριμένους κωδικούς. Τι είναι αυτή η παραδείγματος χάρη, ο κωδικός των ενοικίων. Θα σας πω παραδείγματος χάρη, κύριε Κουίκ, εγώ προσωπικά. Συγγνώμη. Παρασυρμένος. Καλή του ώρα, ναι. Ναι, ναι, καλή του ώρα, γιατί καθόταν εδώ πριν. Εγώ ρωτώ. Εγώ ρωτώ τον Γιάννη το Βρούτσι. Ναι, ναι, ναι. Τον άνθρωπο που, αν δεν ξέρατε οικονομικά, δεν σας πίεζα έτσι. Ωραία. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Σας απαντώ. Σας απαντώ. Κωδικός ενοικίων. Ποιο είναι ο κωδικός ενοικίων στον προϋπολογισμό? Ένα θα σας πω, επειδή το βρήκαμε κάτω, τα βάλαμε κάτω με το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ξέρετε ότι έχω κάνει επανειλημμένες ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Πέστε μου τον κωδικό ενοικίων, πόσο θα πάμε εκεί? Ένα μεγάλο ποσό. Μην με βάλετε τώρα να σας πω το συνολικό ποσό. Από αυτά τα χρήματα. Από αυτά λοιπόν, 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πληρώνουμε για ένα κτίριο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι κενό. Ναι, αλλά οι συντάξεις είναι πολλά δίσκα. Όχι, παράδειγμα σας λέω. Παράδειγμα, κύριε Κουίκ. Το σκάνδαλο της Καλυθέας που είπε στο Ζάπιο. Αυτό που είπε στο Ζάπιο. Δεύτερον, η Καλυθέα. Πόσες Καλυθέες έχει το ΙΚΑ? Για να λύσει το θέμα το συνταξιδοτικό. Μιλάμε, ακούσατε το ποσό. Ελάτε. Το ακούσατε, κύριε Αθιά. 650 εκατομμύρια. Έχουμε τα θέματα του ΟΠΑΠ, τη φορολόγηση συγκεκριμένα. Σας είπα για τους κωδικούς του προϋπολογισμού. Και από εκεί και πέρα μία σειρά από άλλα θέματα τα οποία γύρω-γύρω τα μαζεύουμε και βρίσκουμε αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ ρωτώ το Γιάννη Βρούτσι. Ρωτάω το εξής. 22 Μαΐου θα μειωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις. Τα λέω καλά? Είναι νομοθετημένο. Είναι νομοθετημένο. Έρχονται τα ραβασάκια της εφορίας. Είπαμε 22 θα είναι η υλοποίηση. Μπράβο. Από την 1η του Γενάρη δηλαδή, είναι η μείωση. 22 του μηνός θα πάρουν τη σύνταξή τους οι Έλληνες και θα είναι μειωμένοι σε άλλους 12%, σε άλλους 15% και επικουρικές έως 20%. Πολύ αυτό ωραία. Σταματιέται, κύριε Βρούτσι. Κύριε Αυτιά, εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας πω τις αλήθειες. Και οι αλήθειες οι δικές μου είναι ακριβώς το πρόγραμμα το δικό μας. Αυτά έχουν ψηφιστεί, το είπε και ο κύριος Ρωμανιάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτά. Αυτό που λέμε εμείς είναι αυτά που σας είπα λίγο πριν. Οι πολύτεκνοι, οι ιερείς, ναι. Οι αστυνομικοί, η αεροπορία, οι πιλότοι. Μάλιστα. Και επίσης, ξέρετε πολύ καλά και το είχατε κατακρίνει στη Βουλή πολλές φορές, έρχονται τα ραβασάκια της εφορίας που θα χρειαστούν εκατομμύρια υπογλώσια για τους Έλληνες. 58% πάνω ο φόρος, το ξέρετε πολύ καλά. Φόροι τεκμηρίων, φόρο το οποίο που θα πλήρωνε ένας συνταξιούχος που πέρυσι πλήρωνε 500 ευρώ, φέτος θα του έρθει 1500. Τι θα κάνετε εκεί από εκεί πέρα? Διότι ο Σαμαράς θα είναι αύριο, αν είναι. Εν πάση περιπτώσει, πρώτο κόμμα είναι. Προφανώς θα πάρει την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση έτσι με τον Βενιζέλο, δεν ξέρω ποιον άλλον. Αυτά όμως θα τα εισπράξετε όσο θα είστε στα πράγματα. Πολύ ωραία. Τι θα κάνετε εκεί? Ακούστε, ακούστε. Τον ακούσατε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο 3 να λέει ότι το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή και αυτό θα γίνει τον Ιούνιο θα είναι το φορολογικό. Κύριε Αυτιά, θέλω να σου πω κάτι. Η πατρίδα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και θα συμφωνήσω μαζί σας, είχε πρόβλημα στο να συμβιβαστεί με καταστάσεις που έπρεπε να έχουμε λύσει προβλήματα που έχουν λύσει άλλες χώρες. Το φορολογικό είναι ένας πυλώνας αναπτυξιακός πολύ σημαντικός. Εμείς το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρουμε θα είναι το φορολογικό. Ναι. Το έχουμε εξειδικεύσει. Τα τεκμήρια αυτά, τα επέσχυντα τεκμήρια. Ακούστε. Έχει κάνει ακούστε για, για να έχετε και μια είδηση σήμερα. Παρακαλώ, ελάτε. Ακούστε. Πριν από τρεις μέρες βγήκε μία εγκύκλειος, την οποία νομίζω την έβγαλε προς τα έξω επικοινωνιακά ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, βάσει της οποίας ζητούσε να γίνει αναλυτική προσέγγιση της δαπάνης καθενός για τη ΔΕΗ, για τον ΟΤΕ. Το γνωρίζετε μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Όταν ρωτήθηκε δημοσιογραφικά γιατί το κάνει αυτό, δεν υπήρξε απάντηση. Και πραγματικά έτσι όπως μπήκε, μπαίνει ερωτηματικό γιατί υπάρχουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Ακούστε, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Η δική μας πρόταση για το φορολογικό είναι μία επανάσταση. Δηλαδή. Είναι μία αλλαγή σε όλα. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον πυρήνα της πρότασής μας. Αν εμείς που αυτό το τμήμα είναι αποκοπή από τη δική μας πρόταση που πάει να εφαρμοστεί με την εγκύκλιο. Αλλά από μόνο του, αν δεν δικαιολογηθεί, δεν λέει τίποτα. Τι θα κάνετε δηλαδή? Δηλαδή, σήμερα είπατε λίγο πριν υπάρχουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Τα τεκμήρια διαβίωσης έπαιξαν το ρόλο τους και έκλεισαν τον κύκλο της υπαρξής τους. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Από το 1955 για 40 εσείς χρόνια θα κάνετε. Εξυπηρετούν ένα σκοπό. Αδυναμία του φοροεισπρακτικού εσείς οργανισμού. Εσείς τι θα κάνετε? Εμείς.
Εμείς μιλάμε για κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και να περάσουμε στο μοντέλο των πραγματικών δαπανών διαβίωσης για να κάνουμε αποτελεσματικότερο και δικαιότερο το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, ερώτηση μπορούμε, απάντηση ναι. Είναι καλή είδηση την οποία σήμερα φορολογούνται άνθρωποι με εισόδημα το οποίο δεν έχουν. Πάμε αυτό στο 18. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Το εικονικό εισόδημα. Βεβαίως. Και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε τη δυνατότητα. Πάμε στο Σαμαρά στο 18. Ο εκεί που λέει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Λέει ο Σαμαράς, λεφτά δεν υπάρχουν. Για να, τι, για να προλάβει. Μην τυχόν και βρουν αύριο, βγουν και του πούνε ότι κοίταξε να δεις. Έλεγες για τις συντάξεις και για τους τρίτεχνους κλπ. Αλλά υπονοούσες ότι υπάρχουν λεφτά. Πάντως πρέπει να παρατηρήσουμε. Παρακαλώ. Ότι στο κομμάτι αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Σαμαράς στις συντάξεις, ναι, ήταν πολύ προσεκτικός. Πρόσεξε. Έτσι, πολύ τους πολύ προσεκτικός. Για τους σιωπάνω δεν έδωσε εγγύηση. Ναι, αναφέρθηκε όχι απλώς στις χαμηλές, στις πολύ χαμηλές συντάξεις. Πάμε να τον δούμε, ελάτε. Έτσι, και εδώ προσέξτε να δείτε, είναι θετικό αυτό. Διότι δεν έδωσε εφρούδες ελπίδες. Πάμε να τον δούμε, ελάτε. Η μεγάλη διαφορά μας με το Πασόκ είναι ότι εκείνο φώναζε παραμονές των εκλογών, λεφτά υπάρχουν. Σε ποιους το φώναζε? Στον ελληνικό λαό. Γιατί? Για να μοιράσει λεφτά στους ψηφοφόρους του. Εγώ αντίθετα φωνάζω, λεφτά δεν υπάρχουν. Σε ποιους το φωνάζω? Στους δανειστές μας. Ότι δεν υπάρχουν λεφτά για νέους φόρους και για νέες περικοπές μισθών και συντάξεων. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε τη δημόσια σπατάλη. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το θέμα αυτό. Πάμε στον κόσμο τώρα. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Μάγδα, θα μιλήσουμε με τις κυρίες. Βεβαίως. Θα έχουμε τώρα ζωντανή σύνδεση με το Καπία Μαρουσίου. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Στεφόπουλος με κυρίες και κυρίους για να μας πούνε τι ζητάνε από τους υποψηφίους. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και από εμάς από το Καπία Μαρουσίου. Όπως μπορείτε να διακρίνετε και εσείς, είμαστε ανάμεσα σε πολύ εκλεκτή παρέα, γυναικοκρατούμενη. Το βλέπετε εσείς στην εικόνα που σας μεταφέρουμε ζωντανά. Και εγώ νόμιζα ότι έχουμε μια και πολύ ωραία συζήτηση. Ακριβώς. Για να μας πούνε λοιπόν οι φίλες μας. Αργότερα. Μπράβο. Τι θα ρωτούσανε τους πολιτικούς. Μια συζήτηση εδώ πέρα. Και όχι μόνο αυτό. Να δούμε λοιπόν με βάση το ότι φτάνουν εκλογές. Τι θέλετε να ρωτήσετε τους πολιτικούς και προπάντων πώς θα πάτε στις εκλογές και τι περιμένετε μετά τις εκλογές. Και ποιο θέμα. Ένα λεπτό. Έβαλες όλη την προεκλογική εκστρατεία έβαλες, Στεφόπουλε, γιατί είσαι χυμαρόδης. Τι ρωτάτε συγκεκριμένα τους πολιτικούς? Σαμαρά, Βενιζέλο και τους υπόλοιπους. Ελάτε. Ακριβώς. Τι θέλετε να ρωτήσετε τους πολιτικούς? Να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Μπονή. Εγώ θα πάω να ψηφίσω με ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Μας βάλανε σε μία κατάσταση όλοι οι πολιτικοί μας, ναι, και μας μετέφεραν αυτό όλο το πνεύμα να αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον της πατρίδος μας. Υποχρέωσής μας είναι, αλλά εγώ βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί ποιο είναι αυτό που σας βασανίζει και τι θέλετε να τους ρωτήσετε? Μας ακούν πολιτικοί αυτοί. Γιατί δεν ξέρω εάν αυτό που θα αποφασίσω εγώ και όλοι οι πολίτες οι Έλληνες, ναι, εάν θα έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα, πάμε στην άλλη κυρία. Βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και τις άλλες κυρίες. Να ρωτήσουμε και άλλους, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο, βεβαίως. Την κυρία Θεοδωρέλου Μαρία, να ξεκινήσουμε. Καλή μας φίλη. Τι είναι αυτό που θέλετε να... Έχετε την καλημέρα από τον κύριο Γερού. Ποιο είναι το ερώτημα που θέλετε να μεταφέρετε στους πολιτικούς που μας ακούν αυτήν την ώρα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Να μαζευτούν, να δούνε τι είναι το καλό για την Ελλάδα, να πάψουν να έχουν τον εγωισμό για κάποιες καρέκλες και να κοιτάξουν ότι ο κόσμος υποφέρει και πρέπει αυτό να το σταματήσουν και όχι να αρχίσουν εγώ δεν ενώνουμε, εγώ δεν βοηθάω αυτό, εγώ δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνης, διότι θα αρχίσουν να μας κάνουν επαναληπτικές εκλογές. Οπότε το εμπόρευμα και ο κόσμος δεν θα το αντέξει και θα κάνει πάρα πολύ άσχημο, ακόμα πιο άσχημη την οικονομική κατάσταση. Πάμε και στην άλλη κυρία. Μπράβο, Μαρία. Είναι... και μας αγαπάνε, ναι, όπως λένε όλοι και σκοτώνονται. Μπορούσαν πολύ ωραία να κατεβάσουν λίγο τους μισθούς τους. Τι ωραία που τα λέει. Το καλύτερο και το τέλος τα άφησε η κυρία. Ένα ωραίο παράδειγμα η Ιταλία και μπράβο της. Ναι. Αλλά εμείς στο μόνο πράγμα.
Ναι. Πού συμφωνούμε, αγόρι μου, ξέρεις τι είναι? Όταν ψηφίζουμε για να ανέβουν οι μισθοί τους. Τότε συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχει χρώμα. Εκπληκτική είναι. Συμφωνούν. Τα συγχαρητήρια για τον λόγο σας από το στούντιο έχουμε. Εκπληκτική. Να περάσω στην κυρία Κουκουέφη. Κυρία Έφη, θα πάτε στις εκλογές. Ποιο είναι το πρώτο σας μέλησμα? Οι συντάξεις, το μέλλον των παιδιών, οι μισθοί των παιδιών, η επανεκκίνηση της οικονομίας? Τι είναι αυτό που σκέφτεστε και το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσετε? Πρώτα είναι το οικονομικό, που ενδιαφέρει όλους. Και μπορώ να πω ότι είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτές οι εκλογές. Δηλαδή, στην τύχη ψηφίζουμε. Και ό,τι βγει, στην τύχη. Ελπίζουμε να βάλουν λίγο έτσι και εκείνοι λίγο μυαλό, να κοιτάξουν το λαό. Να ρωτήσω κάτι που το έχω έτσι μια απορία, αν μου επιτρέψεις Γιώργο. Σαν μεγαλύτεροι άνθρωποι, σαν άνθρωποι οι οποίοι έχετε ζήσει ένα πολιτικό, διάφορα πολιτικά σκηνικά μάλλον στην Ελλάδα, θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε να δώσουμε μια νουθεσία προς τους νεότερους με ποια λογική να πάνε αυτήν τη φορά στις κάλπες, οι οποίες από ό,τι λένε όλοι... Άστε τα παιδιά, Στεφόπουλε, άστε τα παιδιά να αποφασίσουν μόνα τους. Βεβαίως, απλά έτσι μια άποψη σαν ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Με τόση ανεργία. Νομίζω ότι οι νεότεροι θα πρέπει να έχουν σύνεση, βέβαια, να έχουν ελπίδα πάνω απ' όλα ότι η Ελλάδα θα πάει καλύτερα στο μέλλον, γιατί εάν αυτή την ελπίδα του την καταρακώσουμε άλλη μια φορά, τότε θα είναι πολύ χειρότερα σωστά. Ακόμα τα πράγματα. Πολύ σωστά. Φτάσουμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εσείς οι νέοι πρέπει να έχετε μια ελπίδα. Από πού θα αντλήσετε όμως τη δύναμη αυτή να φτάσετε κάπου, θα το παλέψετε. Πρέπει να το παλέψετε. Είναι σημαντικά εμείς όλα αυτά. Εμείς αρρωγοί σας, οι μεγαλύτεροι, με μία αλφα νουθεσία, με μία αλφα συμβουλή που μπορούμε να σας δώσουμε. Όταν δεν έχει δουλειά ο νέος... Αλλά θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και δύναμη υπομονή για να προχωρήσετε και μεγάλη ελπίδα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε κάτι πάρα άλλο να ρωτήσουμε. Πολύ. Ευχαριστούμε και τις κυρίες. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Καλό πρωινό σας ευχόμαστε. Χρειάζεται... Και θα μείνουμε με αυτό που είπε η κυρία, την ελπίδα και την αισιοδοξία για τα νέα παιδιά κυρίως, τα οποία ζουν την ανεργία, Γιώργο, κυρίως. Όταν ο νέος είναι άνεργος, όταν θέλουν με διαβατήριο στο εξωτερικό, όταν βλέπει τον πατέρα του που δεν έχει δουλειά, η μάνα του να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να βλέπει τις τιμές στο Θεό, τη γιαγιά του να του κόβουν τη σύνταξη, το διπλανό του το ίδιο και ούτω καθεξής, τρελαίνεται. Και να πάμε και πιο κάτω. Έτσι είναι. Να πάμε και πιο κάτω. Ακούω και λένε ανάπτυξη. Και με την ανάπτυξη θα καταπολεμηθεί ανεργία. Έχουν μεσάνυχτα όσοι το λένε αυτό το πράγμα. Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει αποδεικνύουν ότι δεν φτάνει η ανάπτυξη για να καταπολεμηθεί η ανεργία. Έτσι. Πρέπει να έχουμε ανάπτυξη φιλική προς την απασχόληση. Employment friendly που λένε. Δεν είναι όποια ανάπτυξη που βοηθάει την καταπολέμηση της ανεργίας. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει και... να έχουμε το είδος της ανάπτυξης που βοηθάει την απασχόληση. Έτσι. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 8:25 πρώτα λεπτά. Η Έλενα Ράπτησε λίγο από την Θεσσαλονίκη. Η Λιάννα Κανέλη επίσης μαζί μας. Ο κύριος Κουρουμπλής επίσης σε λίγο μαζί μας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη συγκέντρωση χθες στη Σάμμο. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση χθες στο Καρλόβαση της Σάμμο. Μου λένε εδώ οι φίλοι μου. Βίλης ο Αβραμόπουλος λέει στο νησί. Τον έχουμε και δημότη εκεί. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Λοιπόν, ο Γιώργος Ρωμανιάς, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, είναι πυλώνας εδώ. Σε θέλουμε μαζί μας και το επόμενο Σαββατοκύριακο και κάθε Σαββατοκύριακο με τις παρεμβάσεις. Γιώργο, πρέπει να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Ακόμα πριν τελειώσουμε για σήμερα. Θέλω να πω το εξής. Επειδή ξέρεις ότι σειραίει ο κόσμος στο γραφείο μου κάθε μέρα, δεν αντέχω όσο μπορώ. Αλλά θέλω να πω το εξής, απευθυνόμενος, γιατί πέραν των οικονομικών ζητημάτων, ναι, υπάρχει και ένα θέμα λειτουργίας της δημόσιας μηχανής. Υπάρχει ένα μπάχαλο σε όλες τις υπηρεσίες. Και θέλω απευθυνόμενος στους υπαλλήλους των ασφαλιστικών ταμείων να τους πω τούτο. Το μισθό τους δεν το πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι. Από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων αμείβονται οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών ταμείων. Να μην το ξεχνούνε. Πραγματικός εργοδότης τους είναι ο ασφαλισμένος και ο συνταξιούχος. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων έντιμοι, συνεπείς, οι οποίοι βοηθάνε τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. 8:26 πρώτα λεπτά. Γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά της καθημερινότητας με μείζωνα θέματα τα οποία
μας και με τα ερωτήματα του κόσμου πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολλά. Το καλύτερο που είδα, μου λέει η Άρτεμις Μάγδα, σε παρακαλώ, θέλω να μας πει ο Γιώργος, πού πάνε τα χρήματα που κόβουν από τις συντάξεις μας. Αλήθεια, πού πάνε. Άρα, γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε, ελάτε.